Λοιπόν, ευχαριστούμε και εκείνους που έφτασαν τώρα μετά τη λειτουργία από εδώ και ξαναεκφράσω τη χαρά μου για τον εδώ, τον λέω πει. Θέλω να φωτίζει όλους και τις ιεράρχες να αυτοδικαλούμαστε και να φωτίζουν αυτούς που εμπλέκονται στην εκπαίδευση με οποιοδήποτε τρόπο. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για το θέμα η παρουσία της Εκκλησίας μας στον σύγχρονο κόσμο. Εγώ βέβαια είδα έξω στο πρόγραμμα ότι έδωσα έναν πιο δύσκολο τίτλο, θα τον αυτοποιώ τώρα, θα σας εξηγήσω όμως τι εννοούσαμε εκείνο. Η παρουσία της Εκκλησίας μας στη μετανεωτερική εποχή. Θα σας πω τι εννοούσα. Μήπως είναι πολύ δυνατά τώρα να μιλήσουμε. Τώρα. Πρώτα απ' όλα μια εισαγωγική διαίρεση των περιόδων της ανθρωπότητας για να καταλάβουμε όταν λέμε νεωτερικότητα και μετανεωτερικότητα τι εννοούμε. Η νεωτερικότητα είναι οι χρόνοι που άρχισαν περίπου από το 1600 με 1700 στη Δυτική Ευρώπη βέβαια και αργότερα και τον υπόλοιπο κόσμο και επεκτάθηκαν μέχρι τον 20ο αιώνα. Σε ορισμένα σημεία εξακολουθεί να ισχύει η νεωτερικότητα, σε ορισμένες τυχές δηλαδή της ζωής. Σε ορισμένες άλλες έχει κάπως αντικατασταθεί από τη μέρα νεωτερικότητα. Είναι οι λεγόμενοι νέοι χρόνοι. Τι κάνει αυτή τη διαφορά, αυτό το πέρασμα σε μια νέα περίοδο. Το κάνει ότι πρώτον η ανάπτυξη της επιστήμης. Ξέρουμε ότι η επιστήμη μετά το 1700 γνωρίζει ραδαία άνοδο. Φέρνει και την τεχνολογία μαζί της εφευρέστηση και την βιομηχανική επανάσταση. Και ένας δεύτερος άλλος άξονας είναι η ανάπτυξη της φιλοσοφίας. Μέχρι τότε η φιλοσοφία και η επιστήμη βρίσκονται υπό την αιγίδα, θα λέγαμε, της θρησκευτικής πίστης στην Ευρώπη, δηλαδή του δυτικού χριστιανισμού. Αυτό άλλες φορές είχε ευνοήσει την πρόοδο της φιλοσοφίας και της επιστήμης και άλλες φορές την είχε εμποδίσει αναλόγως με τις συνθήκες. Υπήρξαν και πολύ άσχημες στιγμές στην ιστορία του δυτικού χριστιανισμού, όπου κηρύχθηκε πόλεμος ουσιαστικά απέναντι σε επιστήμονες που έλεγαν διαφορετικά πράγματα. Αυτά που επιτρεπόταν. Λοιπόν, στους νέους χρόνους, από τη μια η φιλοσοφία, δηλαδή η διανόηση, η ελεύθερη διανόηση, και από την άλλη η επιστήμη και η τεχνολογία, σηματοδοτούν, θα λέγαμε έτσι, τη χειραφέτηση του ανθρώπου από τη θεολογία. Η νεωτερικότητα ταυτίζεται με τη χειραφέτηση του ανθρώπου από τη θεολογική σκέψη. Πάει πια η Εκκλησία με τα δεδομένα της Δυτικής Ευρώπης, η Δυτική Καθολική Εκκλησία, πάλι πια να είναι αυτή που κυβερνάει τη σκέψη των ανθρώπων. Οι άνθρωποι επαναστατούν και χαράζουν τη δική τους πορεία. Ξέρουμε δε ότι αυτή η απελευθέρωση της φιλοσοφίας και της επιστήμης ανέπτυξε μετά γεωμετρική πρόοδο, γνώση. Και εκθετικά πια έφτασε σε τεράστιο προαπισμό των γνώσεων, σε πληθώρα θεωριών και ιδεολογιών. Αυτό σιγά σιγά επεκτάθηκε από την Δυτική Ευρώπη στον υπόλοιπο κόσμο. Δηλαδή η νεωτερικότητα αλλού σε 50, σε 100, σε 200 χρόνια πάντως έφτασε να γίνει πολιτισμός ολόκληρης της ανθρωπότητας. Εξαιτίας αυτών των συγκεκριμένων ιστορικών συνθήκων μέσα στις οποίες γεννήθηκε η νεωτερικότητα, γι' αυτό και συνδέθηκε με την αθεία. Όχι πάντα συνειδητά, στρατευμένα, αλλά αρκετά συχνά στους νέους χρόνους η νεωτερική διανόηση και η επιστήμη συνδέθηκε με την αθεία. Και αυτό το ζήσαμε και στον τόπο μας και ζούμε ακόμη, αν θέλετε, με αυτή την έξαρση μιας αρχαιστικής φιλολογίας και κάποια βιβλία που κυκλοφορούσαν τελευταία χρόνια, ουσιαστικά είναι, ας πούμε, μία ακόμη μορφή παραλαμβάνεις της νεωτερικής θεής. Τώρα, η μετανεωτερικότητα είναι μία
πολιτισμική κατάσταση, θα λέγαμε, η οποία εμφανίζεται αρχικά με την τέχνη του 20ου αιώνα και κατόπιν περί τις τελευταίες 2-3 δεκαετίες, μετά το 1978, ας πούμε, τώρα εμφανίζεται και σε υπόλοιπους τομείς, όπως είναι η διανόηση και η τεχνολογία κλπ. Από παρακάτω τι είναι η μετανεωτερικότητα. Τώρα, αυτή είναι η παρένθεση για να προσανατολιστούμε, γιατί μιλάμε. Στη συνέχεια να κάνουμε άλλη μια εισαγωγική παρατήρηση. Ότι η εκκλησία μας, ανέκαθεν και η ιδεολογία μας, ανέκαθεν από την πρώτη στιγμή που εμφανίστηκε ο Χριστός, η Απόστολη κλπ. Δεν εμφανίστηκε η Εκκλησία και η Θεολογία έχοντας όλα εκείνα τα οποία μπορεί να πει καταγραμμένα και παρουσιάζοντας τα όλα. Αντίθετα, βλέπουμε ότι στην πάροδο του χρόνου η Εκκλησία και η Θεολογία εμβαθύνουν περισσότερο στις αλήθειες της πίστης και τις παρουσιάζουν πιο πλούσιες, πιο αλλιώς διατυπωμένες. Γιατί αναλόγως με τις προκλήσεις και τα ερωτήματα που δέχονται. Δηλαδή, άλλα πράγματα για την Εκκλησία και τη Θεολογία υπόθηκαν στα χρόνια των Αποστόλων, ανάλογα με τα δεδομένα του κόσμου που υπήρχε τότε. Η Θεολογία μας ήταν κυρίως πλούσια από την εβραϊκή σκέψη. Και αλλιώς παρουσιάστηκε η Θεολογία μας από τον 4ο αιώνα και μετά, όπως ξέρετε, με την εποχή των Ελλήνων Πατέρων, μεταξύ των και της Ιεράρχης. Διότι δόθηκαν άλλα ερεθίσματα μέσα από τον Ελληνισμό. Ο Ελληνισμός, άλλος πολιτισμός εντελώς από τον Εβραϊκό, έθετε άλλα ερωτήματα. Έπρεπε λοιπόν η πίστη μας να διατυπωθεί ως απάντηση σε αυτά τα άλλα ερωτήματα. Στη συνέχεια μετά αργότερα ήρθαν αιρέσεις. Έπρεπε η πίστη να ξαναδιατυπωθεί έτσι και να απαντάσει σε αιρέσεις αναλυτικά και να μην μείνει κανένα κενό. Έγινε αυτό. Αργότερα άλλα, δηλαδή η θεολογία, και αυτό δεν είναι εις βάρος της θεολογίας, δεν είναι μία. Η θεολογία τι είναι, είναι ουσιαστικά η ζωή της Εκκλησίας διατυπωμένη στον λόγο. Έτσι, απαντώντας σε ερωτήματα. Η ζωή της Εκκλησίας όμως, διατυπωμένη σε απαντήσεις προς ερωτήματα. Αυτό το πράγμα είναι ευνόητο ότι έρχεται να απαντήσει τα ερωτήματα των ανθρώπων. Δεν θα είχε νόημα ο Θεός να φωτίζει τους ανθρώπους έτσι ώστε να παρουσιάζουν τα πάντα από πριν, διότι θα ήταν ακατανόητα, εμπειρικά, όταν ζεις σε άλλη εποχή και δεν έχεις να απαντήσεις αυτά τα ερωτήματα που σε απασχολούν. Ουσιαστικά δηλαδή έχουμε μία αλήθεια της Εκκλησίας, ένα Θεό, μία αποκάλυψη, με τη διαφορά ότι επειδή η αλήθεια, ο Θεός, η αποκάλυψη προσλαμβάνονται από ανθρώπους, όπως όλοι μας, που ανήκουμε σε διαφορετικές εποχές, μιλάμε διαφορετικές γλώσσες, έχουμε άλλα αυτονόητα ο καθένας. Δηλαδή έχουμε άλλο πολιτισμό, γι' αυτό αυτή η μία αλήθεια διατυπώνεται με όρους διαφορετικούς για να μπορέσει να προσληφθεί από τους ανθρώπους. Αυτό δεν είναι περιορισμός της αλήθειας. Ή τουλάχιστον είναι περιορισμός της αλήθειας όπως είναι κάθε προσπάθεια να μπει η αλήθεια στη γλώσσα. Και η διατύπωση στα Ευαγγέλια, τον λόγο του Χριστού, είναι περιορισμός της αλήθειας. Δεν μπορούν να αναδείξουν τα λόγια που υπάρχουν μέσα στα Ευαγγέλια το πλήρωμα της αλήθειας. Η γλώσσα από μόνη της θέλει περιορισμό. Γι' αυτό και έχουμε τον αποφατισμό. Αποφατική θεολογία, ξέρετε, είναι η θεολογία εκείνη η οποία απαντά με την άρνηση, δηλαδή δεν μπορεί να τα πει όλα. Απλώς τι γίνεται, σε κάθε εποχή η αποκάλυψη της αλήθειας φανερώνει ορισμένα πράγματα που αυτή η εποχή έχει άνοιγμα. Και αυτό καλύτερα να το κάνει η Εκκλησία και η Θεολογία. Μετά από αυτές τις εισαγωγικές θέσεις που μπορεί να κούρασαν, περνάμε τώρα πιο συγκεκριμένα στο θέμα μας. Θα προσπαθήσουμε να δούμε τι σημαίνει για την Εκκλησία ότι συναντήθηκε και συναντάται ακόμη με την εωτερικότητα. Και μετά, τι σημαίνει ότι συναντάται με τη μετανεωτερικότητα. Αλλά χρειαζόμαστε
αυτά τα δύο εισαγωγικά. Η νεωτερικότητα χαρακτηρίζεται από πάρα πολλά στοιχεία. Δεν είναι δυνατόν να κάνουμε διάλεξη και αναλυτική διαπραγμάτευση όλων των μάθημων. Είναι αυτή η τόμη, άπειρη. Εγώ επέλεξα δύο στοιχεία της νεωτερικότητας και δύο στοιχεία της μετανεωτερικότητας και πάνω σε αυτά θα συζητήσουμε το θέμα η εκκλησία απέναντι τους. Και θα προσπαθήσω να δείξω ότι η απάντηση σε αυτό το ερώτημα πώς θα σταθεί η εκκλησία απέναντι τους δεν αφορά μόνο, όπως κάποιοι μπορεί να νομίζουν, τους υπεύθυνους της εκκλησίας, δηλαδή κληρικούς, ας πούμε, επισκόπους, περιπετειακούς κλπ. Αυτούς που παίρνουν αποφάσεις, αλλά αφορά σε όλους τους. Θα το δείτε τι είναι αυτό. Διότι όλοι είμαστε μέλη της εκκλησίας. Λοιπόν, ένα χαρακτηριστικό της νεωτερικότητας είναι ότι η κοινωνία αποθρησκειοποιείται. Αυτό είναι κάτι το οποίο στο δυτικό κόσμο συνέβη πολύ νωρίτερα. Εμείς τα τελευταία χρόνια αρχίζουμε να το αισθανόμαστε. Και ανάλογα με τις τοπικές παραγώσεις, αλλού συνέβη πιο πολύ, αλλού λιγότερο. Στη Γαλλία καυχόνται για το όσο το κράτος είναι απολύτως αδέσμευτο από κάθε είδους θρησκεία και πίστη. Αλλού έχουν βρει ενδιάμεσους τρόπους, αλλού κληρώνονται το κράτος και αυτά. Όμως γενικώς η κοινωνία αποθρησκειοποιήθηκε στη Δυτική Ευρώπη. Και αυτό το μοντέλο μπορεί να μην ισχύει τώρα σε άλλους υπήρους, αλλά σιγά σιγά θα πάει προς τα εκεί. Ο χριστιανισμός αυτή τη στιγμή, δηλαδή η Καθολική και η Προτεστάντες, γνωρίζει μεγάλη παραγμή στην Ευρώπη και γνωρίζει ένδοξες μέρες στη Λατινική Αμερική, στην Ασία και στην Αφρική. Πραγματικά έχει πολύ μεγάλη άνθηση στις άλλες υπήρους. Το κέντρο βάρους του Τσίνγκου έχει μεταφερθεί εκτός Ευρώπης πλέον. Αλλά επειδή η πείρα έχει δείξει ότι ο ευρωπαϊκός πολιτισμός και ο βορειοαμερικανικός σιγά σιγά με τα χρόνια γίνονται παγκόσμιος πολιτισμός, γι' αυτό μιλάμε τώρα για μια εξέλιξη η οποία έχει έρθει ήδη στην Ελλάδα και θα επεκταθεί στον υπόλοιπο κόσμο. Η κοινωνία αποθρησκειοποιείται. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά, σημαίνει ότι στην νεωτερικότητα, παραδείγματος χάρη, δεν είναι ένα παράδειγμα. Κριτήριο των νόμων που θα ψηφιστούν η πίστη. Οι νόμοι ψηφίζονται επί τη βάση γενικότερα του κοινωνικού συνόλου. Όχι τι λέει η πίστη του Ευαγγέλου. Αυτό είναι κάτι και θεσμικό πια. Άλλο αν στο Σύνταγμα έχουν παραμείνει μερικά σημάδια αυτή τη σύνθεση. Σημαίνει επίσης ότι πώς να πούμε, ο δημόσιος χώρος, με ό,τι περιλαμβάνει αυτό, δηλαδή το δημόσιο χώρο, στα μέσα ενημέρωσης, στα βιβλία που κυκλοφορούν, στις ταινίες κτλ., εμφανίζεται χειραφετημένος από τον θρησκευτικό λόγο. Και δεν ισχύει όπως πριν 50 χρόνια, ας πούμε, ότι αν κάποιος δημοσιεύσει ένα βιβλίο, μια προσκλητική, ας πούμε, φράση για έναν ιδρυτή θρησκείας, παραδείγματος χάρη, ότι θα τιμωρηθεί από το δικαστήριο. Αυτά πια δεν υφίστανται. Η κοινωνία αποθρησκειοποιείται. Η θρησκεία, το πούμε αλλιώς, γίνεται ιδιωτική υπόθεση. Χαρακτηριστικό της νεωτερικότητας είναι ότι η θρησκεία γίνεται ιδιωτική υπόθεση. Είσαι απόλυτος ελεύθερος να κάνεις οτιδήποτε. Αλλά μην έχεις απέτηση, λέει η νεωτερικότητα, η πίστη σου να καθορίζει το κοινωνικό σώμα. Άλλο κοινωνία και άλλο εκκλησία. Νομίζω ότι περιγράφω μια γνώριμη πραγματικότητα. Έχουμε αρχίσει όλοι να την αισθανόμαστε. Το θέμα είναι όμως τώρα εδώ. Ότι στην Ελλάδα, από συνήθεια ή διαρκή παλιά, τα μέλη της Εκκλησίας έχουν αρχίσει να βιώνουν αυτή την πραγματικότητα με πολύ μεγάλη δυσκολία. Τη βιώνουμε, αλλά δεν τη θέλουμε. Δηλαδή, θα λέγαμε ότι τα μέλη της Εκκλησίας στην Ελλάδα αντιστέκονται με κάθε τρόπο να συμβεί αυτή η αλλαγή. Θεωρούν υποχρέωση τους και θεωρούν και φυσικό δικαίωμα, μάλλον όχι μόνο υποχρέωση να το διεκδικήσουν, αλλά φυσικό δικαίωμα, ότι ο δημόσιος βίος θα πρέπει να συνεχίσει να επηρεάζεται από την πίστη. Αυτός ο αγώνας όμως, έχω την αίσθηση ότι σε μεγάλο βαθμό είναι μάταιος για τον εξής λόγο. Ότι μπορείς
να πετύχεις κάτι, στην καλύτερη περίπτωση, να πετύχεις κάτι με νόμους και θεσμούς. Δεν μπορείς να πετύχεις κάτι στις συνειδήσεις των ανθρώπων, στην οτροπία των ανθρώπων. Ακόμα και αν δεν αλλάξει κανένας νόμος και κανένας θεσμός, στις συνειδήσεις των ανθρώπων και στην οτροπία, η αποθρησκειοποίηση προχωρεί. Όταν, ας πούμε, πριν πολλά χρόνια έγινε ο νόμος που επιτρέπει τις εκτρώσεις στο πρώτο τρίμηνο της κοίησης, αυτός γιατί έγινε? Γιατί ήδη ο ελληνικός λαός έκανε εκατοντάδες χιλιάδες εκτρώσεις. Αλλιώς δεν περνούσαν σε τέτοιους νόμους. Έγινε διότι άρχισε η αποθρησκειοποίηση στις συνειδήσεις. Δηλαδή, η χειραφέτηση από τις εντολές του Θεού, ας το πούμε έτσι. Ας πούμε το θέμα της ταυτότητας, το σημαντικό θέμα αυτό που έγινε πολλά. Εάν πέρασε τελικά αυτό το θέμα, δεν ήταν κάτι νόμιμο, επειδή η Εκκλησία ίσως είπαν κάποιοι άφησε τον αγώνα αυτό με τις υπογραφές κλπ. Απλούστατα, αν πέρασε αυτό έγινε διότι είχε πάψει το στοιχείο αυτό της ταυτότητας χριστιανός ορθόδοξος να είναι κάτι σημαντικό στις συνειδήσεις των ανθρώπων, στην πλειονότητα των ανθρώπων. Δηλαδή πρώτα χάνεται μια μάχη στις συνειδήσεις, στα μυαλά των ανθρώπων και μετά χάνεται στους νόμους. Δεν σημαίνει το αντίθετο που λένε πολλοί χριστιανοί, ας πούμε, ότι «Α, επειδή υπήρξε αυτός πάλι ο νόμος, ο αντιχριστιανικός νόμος, αυτός μετά έκανε τους ανθρώπους να αλλοιωθούν». Είχαν κατέβει χριστιανοί παλιότερα για το αυτό με το διαζύγιο, για την τετραετή διάσταση αυτού του τρόπου και λέγανε όχι και τα λοιπά, θα διαλύσει την οικογένεια. Η οικογένεια, οι γονείς εκείνοι οι οποίοι έχουν ζωντανή σχέση με τον Θεό, δεν είχαν ανάγκη από τον νόμο. Αν κάποιοι έκαναν χρήση αυτού μετά, ήταν ακριβώς που θέτει ερωτήματα για το χριστιανισμό μας αυτό. Πρώτα γίνεται η φθορά στις συνειδήσεις και μετά γίνεται στους νόμους. Συνεπώς, αυτό το πρώτο θέμα της νεωτερικότητας είναι ποιο? Ότι δεν υπάρχουν πια τα παλιά αυτονόητα. Δηλαδή η κοινωνία είχε κάποια αυτονόητα. Αυτά δεν υφίστανται πια. Για όλους μας ήταν αυτονόητο, ας πούμε, ότι οι δάσκαλοι στα σχολεία και κάποιοι καθηγητές, ας πούμε, πήγαν πιστοί άνθρωποι. Στην εποχή της προηγούμενης γενιάς, από τη δική μου, πήγαιναν τα παιδιά στη λειτουργία συχνά, οι δάσκαλοι, και τους εξηγούσαν το Ευαγγέλιο κτλ. Λοιπόν, αυτό το αυτονόητο είχε κλείψει. Στην πραγματικότητα, αν τα μαζέψουμε όλα αυτά τα παραδείγματα που σας είπα, τι έχει χαθεί? Έχει χαθεί το ότι η Εκκλησία μας στην Ελλάδα είχε πάντα σύμμαχο τον νόμο και τον θεσμό. Είχε πάντα σύμμαχο το κράτος. Αυτό είχε. Η νεωτερικότητα στην Ελλάδα ήρθε με αυτή τη μορφή. Ότι η Εκκλησία μας έπαψε να έχει σύμμαχο το κράτος. Και μην κοιτάξετε να πείτε ότι το έχει αντίπαλο. Αν χρειαστεί, αργότερα στην κουβέντα θα σου φέρω παραδείγματα ότι δεν έχει καθόλου αντίπαλο. Διότι σε πολλά, ακόμα σε πολλές σκοτεινές αρνητικές πλευρές της Εκκλησίας μας ανέχεται ακόμη το κράτος. Αλλά για λόγους τώρα πολιτικού κόσμου, άλλο θέμα. Αυτό δεν ισχύει πια. Δηλαδή δεν ισχύουν τα αυτονόητα που υπήρχαν πριν. Αυτό το πράγμα είναι καινούργιο για την Εκκλησία μας. Και όχι απλώς είναι καινούργιο, αλλά αντιστεκόμαστε να μην προχωρήσει. Δεν το θέλουμε, δεν θέλουμε το παλιό, αλλά το ποτάμι δεν γυρίσει πίσω. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Αυτό που λέω εδώ τώρα μπορεί σε κάποιον να δημιουργήσει μια εντοχάθεια και μια απεσιοδοξία. Δηλαδή, τι μας λέτε, πατέρα μας, δηλαδή έχει χαθεί η μάχη τώρα? Θα καθόμαστε παθητικά να κοιτάμε τον αποχρωματισμό της κοινωνίας μας και του έθνου μας? Ακριβώς το αντίθετο λέω. Ακριβώς το αντίθετο. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι επειδή μέχρι τώρα η Εκκλησία μας είχε φυσικό σύμμαχο το κράτος και την κοινωνία και ήταν μέρος της εξουσίας στην Ελλάδα, η Εκκλησία συνδυασμένο με την δεξιά σε μεγάλο βαθμό, ακριβώς γι' αυτό η Εκκλησία μας κατάρτισε παθητική και δεν έμαθε να εργάζεται σοβαρά και σωστά. Δεν έμαθε να ανασκουμπώνεται δηλαδή για να ασκήσει μια ποιμαντική που θα είναι άξια της αποστολής της. Ακριβώς για αυτόν τον λόγο η Εκκλησία μας ξέχασε τι θα πει η Ιεραποστολή. Και κάποιοι μονομένοι την βρήκαν την Ιεραποστολή βέβαια σε άλλες υπήρους. Αλλά εδώ μιλάμε τώρα για τα εκατομμύρια των Αγίων εδώ μέσα. Ξεχάσαμε την Ιεραποστολή. Οι μάρτυρες του
βάλει παιδί Χριστιανή, κάνουμε αποστολή με τα δικά μας. Εμείς το χάσαμε. Γιατί ακριβώς πληρώσαμε τα αυτονόητα που είχαμε. Ότι όλα θα κυλούν έτσι ομαλά. Αγκαζέ με το κράτος, χέρι-χέρι και δεν θα φέρνει αντίληψη η κοινωνία σε αυτά που η Εκκλησία λέει. Τώρα που βρισκόμαστε, τρίβουμε τα μάτια μας, ας πούμε, και ξυπνάμε σε έναν κόσμο που είναι διαφορετικός, σε μια Ελλάδα που δεν υπάρχουν τα αυτονόητα, που τα παιδιά του δημοτικού και του γυμναστήριου του λυκείου είναι ζήτημα αν έχουν μπει ποτέ σε εκκλησία μέσα παρά μόνο για κανένα γάμο ή βάφτιση, που δεν ξέρουν στοιχειώδη πράγματα, απολύτως αλειτουργητά και αλυβάνιστα, τώρα αρχίζουμε και ξυπνάμε και λέμε χρειάζεται η αποστολή. Δηλαδή, μετά από 2.000 χρόνια, ο Χριστός έστειλε τους μαθητές του σε αποστολή. Και ο Μακαρίτης, ο Ηλίας Βουλγαράκης, που ήταν συμπατριώτης σας εδώ πατρινός, είπε το εξής περίφημο κάποτε, το είχε γράψει σε ένα βιβλίο, που ασχολήθηκε πολύ με την Ιεραποστολή. Λέει, η λέξη Ιεραποστολή εμφανίζεται το 19ο αιώνα. Πριν δεν, ούτε καν συζήτηκε το ήταν αυτό. Και εμφανίζεται το 19ο αιώνα, γύρω στο 1800 τόσο, για να μεταφράσει το μίσιο που χρησιμοποιούσαν οι ξένοι. Και πάθαμε ζημιά, λέει, διότι μεταφράστηκε το μίσιο Ιεραποστολή. Μπήκε το ιερό μπροστά. Και έγινε η Ιεραποστολή κάτι που τελικά για τον πολύ κόσμο ήταν μόνο για τους ιερείς, για λίγους ειδικούς. Το πραγματικό είναι αποστολή. Πιστεύω ότι είναι ενέργεια καθολική και αποστολική εκκλησία. Η αποστολή ισχύει για όλους. Είναι αποστολή όλων των χριστιανών. Την πήραμε με το χρήσμα, το μυστήριο του χρήσματος τι είναι. Αφού ζωντάνεψε ο νεκρός με το βάπτισμα και επανήλθε στη ζωή, λένε οι πατέρες, με το χρήσμα, το Άγιο Πνεύμα, χωράει πάνω του, του αναδύθηκε μια αποστολή μέσα στον κόσμο. Και η αποστολή δεν ήταν σίγουρα αυτό που έβλεπα εγώ όταν ήμουν μαθητής, να χτυπάνε μάτια του λουκοβάτε στι πόρτε, στι γειτονιέ και να πηγαίνουν να φωνάζουν την αστυνομία. Λοιπόν, κάνουν προσελκυσμό. Πιάστε το. Δεν είναι προσελκυσμό αυτό. Άλλο πράγμα. Λοιπόν, η πρώτη μεγάλη πρόκληση δηλαδή για την εκκλησία μα και τη θεολογία μα είναι ότι βρίσκοντα τον εαυτό τη πια μέσα σε έναν κόσμο νεωτερικό, με ελάχιστες εξαιρέσεις, καλφάζεται, γίνεται όλο και πιο νεωτερικός, δηλαδή όλο και πιο αποχρωματισμένος θρησκευτικά, ανακαλύπτει την αποστολική της ιδιότητα. Τώρα ο Ουδής μπορεί να είναι αμέτωχος. Ο Ουδής μπορεί να περιμένει από το κράτος, τους δασκάλους, τους καθηγητές να κάνουν αυτό το έργο που να κάνει ο ίδιος. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πέσουμε στο άκρο και την υπερβολή που είναι αποφυτική, ας πούμε, να αρχίσουμε να κάνουμε κηρύγματα με την κακή έννοια στους ανθρώπους γύρω μας και να τους βομβαρδίζουμε. Η αποστολή θέλει διάθεση. Άλλο το θέλει λόγο, άλλο το θέλει σιωπή, άλλο το θέλει παράδειγμα, το θέλει πάντα το παράδειγμα. Πολύ προσευχή θέλει, είναι διάφοροι τρόποι που κάνεις αποστολή. Αλλά πάντως σημαίνει αλλαγή νοοτροπίας. Δεν περιμένω τίποτα έτοιμο, άνωθεν. Είμαι εγώ στη βάση της Εκκλησίας, στο πλήρωμά της και από μένα περιμένει ο Θεός και η Εκκλησία. Η πρώτη ξυπνή που κάναμε στη Γαλλία, δεν ξέρω αν το ξέρετε, η πρώτη ξυπνή που έγινε στη Γαλλία ήταν από εμπόδιο. Που έφτασαν στη Μασσαλία και από εκεί ανέβηκαν το ποτάμι και πήγαν μέχρι τη Λιόν. Και κάνανε οι έμποροι χριστιανούς και αργότερα πήγαν οι ιερείς μετά και έγιναν επίσκοποι κτλ. Και δημιουργήθηκαν τοπικές εκκλησίες. Λοιπόν, αυτό είναι η πρώτη ευεργετική συνέπεια του αποχρωματισμού της κοινωνίας μας. Της πρόκλησης δηλαδή που μας φέρνει η νεωτερικότητα. Ένα δεύτερο χαρακτηριστικό της νεωτερικότητας. Η νεωτερικότητα έφερε μια γενικότερη μόρφωση των ανθρώπων. Γενικεύτηκε η παιδεία. Όλοι οι άνθρωποι έμαθαν να διαβάζουν, έμαθαν ποια είναι η ανθρωπότητα και ο κόσμος που τους περιβάλλει. Και καθώς ήρθε και η τεχνολογία στη μέση, οι άνθρωποι μπόρεσαν να επικοινωνήσουν με διάφορους τρόπους. Με λίγα λόγια, στην νεωτερικότητα, ο κόσμος έγινε ένα παγκόσμιο χωριό. Οι άνθρωποι μπορούσαν να επικοινωνούν με τηλέφωνο, με τηλεόραση και μετά ήρθαν με τα κινούδια, τα μεγάλα πλοία, τα αεροπλάνα κτλ. Αυτά είναι όλα επιτέγματα της νεωτερικότητας. Επιτέγματα της νεωτερικότητας είναι ότι αντί για το 10%,
6%, τώρα το 90% των παιδιών, ας πούμε, παιδιών του ηλίκιου, κάποιοι από αυτά πάνε να σπουδάσουν σε άλλες χώρες, δικά μας παιδιά. Έχουμε πει για νέα, με την Ευρώπη, με την Αμερική. Αυτό είναι έργο στην εταιρικότητα. Κάποιοι από αυτούς επιστρέφουν με άλλους συντρόφους, αλλοεθνείς. Άλλοι μετανάστες έρχονται εδώ. Με τι γάμοι γίνονται, είτε εδώ είτε έξω. Με λίγα λόγια, χαρακτηριστικό της νεωτερικότητας είναι το παγκόσμιο χωριό. Η ανακάλυψη δηλαδή ότι η ανθρωπότητα έχει μία ενότητα πέρα από τις διαφορές. Μας χωρίζουν πολλά με διάφορους λόγους, αλλά μας ενώνει κάτι πολύ περισσότερο, ότι είμαστε άνθρωποι, κοινή ανθρώπινη φύση. Αυτό είναι μια πρόκληση καινούργια που δεν την είχε η παραδοσιακή κοινωνία ή πριν την νεωτερικότητα. Τι έχει να πει αυτή η πρόκληση προς εμάς ως μέλη της Εκκλησίας? Μην ξεχνούμε ότι η Εκκλησία μας επί 1100 χρόνια, δηλαδή τα Βυζαντινά χρόνια, είχε, ας το πούμε έτσι, εδρεωθεί στην πεποίθηση ότι παρά το αυτοβυζάριο ήταν πολύ εθνική αυτοκρατορία, όμως είχε εδρεωθεί στην πεποίθηση μιας κυρίαρχης τάξης πραγμάτων. Δηλαδή η Ορθόδοξη Εκκλησία ήταν η συντριπτική πλειονότητα μέσα στα Βυζαντινά χρόνια. Οι μειονότητες κάποιων ερετικών ή κάποιων άλλων θρησκών, αν θέλουμε να λέμε τα πράγματα με το όνομά του, ότι αν δεν μας αρέσει, ήταν δευτέρα κατηγορία οι πολίτες. Μην εξειδικεύουμε το Βυζάντιο σε όλα. Έδωσε μεγαλειώδεις στιγμές, αλλά είχε και λαττό. Στη συνέχεια, ακολούθησαν 400 και άλλα μέρη της Ελλάδος 500 χρόνια τουρκική σκλαβιά. Όπου εκεί οι Έλληνες αναγκαστικά συγχρονίζονταν με ξένους. Οι οποίοι όμως ήταν αλλοθρησκοί και ήταν και κατακτητές. Και αυτό φυσικά έφερε όχι απλώς αποξένωση, έφερε εχθρότητα με τον ξένο και τον αλλοθρησκό. Των αιώνες κακών εμπειριών. Ελευθερώθηκε το ελληνικό κράτος και έγινε ανταλλαγή πληθυσμών. Παρέμεινε σχεδόν εθνικά καθαρό το ελληνικό κράτος, το μικρό. Όταν το 1912-13 διπλασιάστηκε το ελληνικό κράτος, βρέθηκαν μέσα στα όρια του μειονότητες και εθνικές και θρησκευτικές. Δηλαδή, πολλοί μουσουλμάνοι στη Βόρεια Ελλάδα και πολλοί Εβραίοι. Μετά από λίγα χρόνια, μόλις 10 χρόνια, λόγω της δικαστικής καταστροφής, έγινε πάλι ανταλλαγή πληθυσμών. Μέχρι που ήρθαν και οι Γερμανοί και ξεπάστρεψαν τους Εβραίους της Θεσσαλονίκης, της Λάρισας κτλ. Δηλαδή, το ελληνικό κράτος στην περισσότερη διάρκεια του ελεύθερου βίου ήταν εθνικά καθαρό κράτος. Με εξαίρεση βέβαια τους μουσουλμάνους Τράκους, όπου εκεί είχαμε βάλει τις μπάρες να διαχωριζόμαστε. Το μόνο σημείο που ο ελληνισμός ζούσε συνεργαζόμενος με άλλους λαούς ήταν στην Κύπρο. Αλλά η δικτατορία φρόντισε να κάνει και την Κύπρο εθνικά καθαρό κράτος. Έστω και αν έμεινε μισή. Με αυτό το τίμημα. Και κανείς δεν ξέρει αν θα επανενωθεί ποτέ. Τι θέλω να πω με αυτή τη μικρή ιστορική αναδρομή? Ότι ο Έλληνας για αυτούς τους ιστορικούς λόγους έχει ξεχάσει πώς να συνυπάρχει με άλλους. Το πω αλλιώς, έχουμε καλομάθει. Στο εθνικά καθαρό κράτος. Έχουμε καλομάθει σε ένα κράτος όπου η κυρίαρχη ομάδα είναι και αυτή η οποία έχει τα ενία στα χέρια της. Αυτοί που διαφέρουν, τους ανεχόμαστε να υπάρχουν, αλλά δεν μπορούμε να τους δούμε εύκολα ως ισότιμους πολίτες. Πολύ καθαρά το βλέπουμε αυτό με το θέμα των εξαπλειωμένων μεταναστών που υπάρχουν στον τόπο μας εδώ και 15-20 χρόνια, όπου ο λαός μας βέβαια πολλές φορές έδωσε θαυμάσια δείγματα φιλαλληλίας, αλλά έδωσε και δείγματα αποστροφής και ρατσισμού. Και δυστυχώς μερικές φορές αυτός ο ρατσισμός εκδηλώνεται στο όνομα της πίστης και στο όνομα του ελληνισμού.
όχι από ιδιοτροπία του ανθρώπου, έτσι και διέξει το βλέπει αυτό, αλλά επικαλούμενο την πίστη ή το, την εθνικότητά του. Η πρόκληση λοιπόν που η Εκκλησία μας αντιμετωπίζει σε αυτό το στοιχείο της νεωτερικότητας, ότι είμαστε ένα παγκόσμιο χωριό, είναι πώς θα εμπνεύσει την αδελφοσύνη μεταξύ των ανθρώπων. Πώς θα εμπνεύσει την αγάπη και την αναγνώριση της διαφορετικότητας του άλλου, με τον οποίο μπορούμε να συμβιώνουμε σαν τόπο και να συνεργαζόμαστε με τον τόπο, να τον διοικούμε μαζί. Και να έχει λόγο κι αυτός, να είναι εξίσου δικός του τόπος. Όπως το λέει ο Πατριάρχης, είδατε τι είπε σε συνέντευξή του, αν την είδατε στο YouTube που δημοσίευσαν στην Αμερική και έγινε μεγάλο θέμα. Του λέει ο δημοσιογράφος, λέει, νιώθουμε πολύ της δεύτερης κατηγορίας, λέει, και σταυρωνόμαστε, λέει, γιατί δεν φεύγετε. Γιατί είναι εδώ η πατρίδα μας, λέει. Πώς θα φύγουμε. Είμαστε και παλιότεροι κιόλας. Λοιπόν, ακριβώς ότι είναι δυνατόν να νιώθουν κοινή πατρίδα άνθρωποι διαφορετικών θρησκειών ή διαφορετικών εθνικοτήτων. Αυτό μας φαίνεται παράξενο μας. Πώς είναι δυνατόν. Μου έλεγε προ καιρού, ας πούμε, κάποιος άνθρωπος ο οποίος μιλούσαμε μάλλον για το θέμα κάποιων Εβραίων ελαχίστων που μένουν σε μια περιοχή της Ελλάδας. Και μου είπε ότι, ναι, αυτή η γνωστή μου λέει, η Εβραία έχει παντρευτεί Έλληνα. Και αυτή τι είναι. Δεν είναι Ελληνίδα. Α, ναι, συγγνώμη, εννοούσα ένα κενό ανθρώπου, το δεκάλεπτο. Τι είναι, εδώ δεν είναι πάλι. Από εδώ πήραν οι γονείς της στη Γερμανία, σώθηκαν αυτοί οι ελάχιστοι και συνεχίζει εδώ την πατρίδα της. Δηλαδή, ως θύματα του εθνικά καθαρού κράτους, δεν μπορούμε να αντιληφθούμε πώς είναι δυνατόν να συμπάσχουν στον ίδιο τόπο και να τον νιώθουν πατρίδα τους άνθρωποι με διαφορετική πίστη και διαφορετική εθνικότητα. Όμως μην ξεχνάμε ότι αυτό ήταν εκείνο το οποίο βοήθησε αντίστροφα σε άλλες χώρες τους Έλληνες να προκόψουν. Τους έδωσε τη δυνατότητα να εξελιχθούν ως μετανάστες έτσι σε άλλες χώρες, ώστε εμείς τώρα να περιμένουμε τους προκομμένους Έλληνες της Αμερικής να μας βοηθήσουν στα εθνικά θέματα. Και δεν τους κράτησε ως δεύτερας κατηγορίας πολίτες. Λοιπόν, η πρόκληση της Εκκλησίας μας σε αυτό φαίνεται δύσκολη. Επειδή ίσως εμείς έχουμε συνηθίσει αλλιώς, για την Εκκλησία δεν είναι δύσκολη, για την θεολογία μας. Γιατί? Διότι η Εκκλησία μας και η θεολογία μας γεννήθηκε και μεγάλωσε μέσα σε ένα πολυεθνικό περιβάλλον. Τους πρώτους τρεις αιώνες οι χριστιανοί ήταν μειονότητα μέσα σε μια οικουμένη που κατοικεί το γύρω από το Μεσόγειο, όλο αυτό γύρω από το Μεσόγειο μπορεί και να δει, κατοικεί το από πάρα πολλούς λαούς με διαφορετικές γλώσσες, διαφορετικές θρησκείες και μέσα σε αυτή την αυτοκρατορία οι χριστιανοί ήταν ελάχιστοι και διωκόμενοι για πάρα πολλά χρόνια. Εκεί μέσα γεννήθηκε η Εκκλησία. Το ξέρει αυτό η Εκκλησία και η θεολογία, είναι κατατεθειμένο μέσα σε κείμενα Αγίων και Πατέρων το τι σημαίνει να είσαι ένας από τους πολλούς. Άλλο τώρα, ανά αυτή τις αιώνες, υποχωρήσαμε στη συνείδησή μας κάτω από το βάρος 17 αιώνων που σας ανέπτυξα πριν, που γίναμε εθνικά καθαρό κράτη. Και έτσι ουσιαστικά η πρόκληση αυτή που μας απευθύνει η εποχή μας με το παγκόσμιο χωριό, η πρόκληση της αδελφοσύνης δηλαδή, είναι κάτι που υπάρχει μέσα στην Εκκλησία και στην θεολογία. Απλώς εμείς το ξεχάσαμε. Και πρέπει να το ανακαλύψουμε πάλι. Αυτό είναι ένα δώρο που μας κάνει η νεωτερικότητα. Να ανακαλύψουμε την τρίτη της πίστης. Έχω μακρύνει πολύ το λόγο και δεν πρέπει να κρατήσω άλλο τόσο για τη μετανεωτερικότητα, θα το συντομεύσω. Δύο χαρακτηριστικά της μετανεωτερικότητας. Η μετανεωτερικότητα καλλιέργησε πολύ τον υποτιμηνισμό. Ενώ στην νεωτερικότητα έχουμε συλλογικές ιδεολογίες, ας πούμε ιδεολογίες όπως ο κομμουνισμός, ο ναζισμός, ο φασισμός, ήταν συλλογικές ιδεολογίες. Βασικά στην νεωτερικότητα έχουμε τις ιδεολογίες, δεν υπήρχαν πριν ιδεολογίες. Για να υπάρξει ιδεολογία πρέπει να υπάρχει ο τρόπος της διανόησης που αναπτύχθηκε στους νέους χρόνους. Λοιπόν, η μετανεωτερικότητα ήρθε να αποδομήσει τις ιδεολογίες. Δηλαδή να τις υπονομεύσει, να καταδείξει το ψέμα που κρύβουν οι ιδεολογίες.
τεχνολογίες απλοποιούν τα πράγματα. Τα τραβάνε έτσι μερικές βασικές γραμμές, ας πούμε, και τα κολλάνε όλα σε κάποιους βασικούς άξονες, αγνοώντας την ποικιλία. Επειδή με τα νεωτερικότητα δίνει μεγάλη έμφαση στον υποκειμενισμό, αποδομεί την ιδεολογία. Έχετε ακούσει το περίφημο «Η κατάρρευση των ιδεολογιών». Το ακούσαμε με αφορμή την κατάρρευση των εμπειρικού μπλόκων. Αυτό δεν ήταν ένα πολιτικό γεγονός, απλά η κατάρρευση των ιδεολογιών. Είναι κάτι το οποίο βρίσκεται μέσα στην καρδιά της μετανεωτερικότητας. Δηλαδή, τώρα να εμφανιζόταν μια ιδεολογία, δεν θα έβρισκε πολλούς πιστούς ακόλουθους. Έχει αλλάξει ο τρόπος που σκέφτεται ο άνθρωπος. Όχι ότι δεν υπάρχουν κάποιες, σώζονται κάποιες ιδεολογίες, κυρίως με τη μορφή του εθνικισμού, αλλά δεν έχουν καταρρεύσει από παντού εντελώς, ας πούμε, αλλά πλέον έχουν περάσει μια νέα κατάσταση. Αυτό το γεγονός αποτελεί μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόκληση για την Εκκλησία. Γιατί? Διότι συχνά ξεχνιόμαστε οι χριστιανοί και κάνουμε την πίστη μας ιδεολογία. Δηλαδή, ο τρόπος που μιλάμε για την πίστη μας και τη μεταδίδουμε στους άλλους έχει πολύ συχνά τα χαρακτηριστικά μιας ιδεολογίας. Και γι' αυτό το λόγο υπάρχει και φανατισμός κιόλας. Όπου η ιδεολογία έχει και φανατισμός. Δεν υπάρχει η ελευθερία της αλήθειας. Έρχεται τώρα αυτή η κατάρρευση των ιδεολογιών και μας λέει, σαν να μας θέτει το ερώτημα, πώς θα μπορέσεις την αλήθεια που αισθάνεσαι ότι έχεις και πρεσβεύεις να την διατυπώσεις και να την διαδώσεις με έναν τρόπο που δεν θα είναι ιδεολογία. Με άλλα λόγια, μας ζητάει πώς αυτό που πιστεύουμε θα γίνει ζωντάνη στην πράξη. Ζωντανή πράξη. Πώς θα υλοποιήσουμε την αλήθεια που διακηρύσουμε σε πράξη καθημερινή. Διότι μέσα από την πράξη αυτή είμαστε σε θέση να διατυπώσουμε την αλήθεια. Αντίστροφα πάντα πράγματα. Ο Χριστός είπε «Εγώ είμαι η αλήθεια» και είπε πάρα πολλά πράγματα για την αγάπη κλπ. Αλλά τον είδαν οι μαθητές του να υπηρετεί τον κόσμο και τον είδαν και μπροστά του γονατισμένο να λέει τα πόδια. Η εμπειρία που είχαν οι μαθητές, όποτε ο Απόστολος Ιωάννης στην πρώτη επιστολή του λέει: «Δεν μπορούμε να μην λέμε αυτό που ακούσαμε και αυτό που ξυλαφίσαμε και είδαμε τα μάτια μας και ακούσαμε τα αυτιά μας κλπ.» Αυτή η εμπειρία δεν ήταν μόνο τα λόγια του Χριστού. Ήταν η πράξη που τους άφησε η κληρονομιά, το αποκορύφωμα, το πάθος. Και νομίζω ότι εδώ αυτό που κάποιοι χριστιανοί τους ενόχλησε, ας πούμε, ότι οι ιδεολογίες καταραίουν, δηλαδή μας ευχαρίστησε μεν γιατί κατέρευσε ο κομμουνισμός, το χριστιανικό κόσμο που τον ευχαρίστησε. Αλλά το γεγονός ότι οι άνθρωποι δεν είναι πρόθυμοι αυτή τη στιγμή να ακούσουν ιδέες, αυτό λίγο μας κάνει να δυσανασχετούμε. Ίσως γιατί είχαμε συνηθίσει να εργαζόμαστε με ένα παρόμοιο τρόπο, μιλώντας τους ανθρώπους για ιδέες. Ίσως ζούμε σε μια εποχή που περισσότερο θα πείσει τον άλλον από την ιδέα που ακούμε η χαρά που παίρνει το μάτι μας. Ίσως ζούμε σε αυτή την εποχή. Και ένα δεύτερο συναφές της μετανεωτερικότητας είναι ότι μαζί με την έμφαση στον υποκειμενισμό ο μεταμοντέρνος κόσμος έδωσε ιδιαίτερη σημασία στην εμπειρία. Γι' αυτό άλλωστε και καλλιέργησε πολύ η μετανεωτερικότητα. Μάλλον δεν καλλιέργησε, είναι ταυτόσιμη η μετανεωτερικότητα, είναι συνώνυμη με την κοινωνία του Θεού. Μπορεί κανείς να διαβάσει, ας πούμε, στο Regis de Bré, σε ένα βιβλίο «Η επιστήμη της επικοινωνίας» και να δει ένα πίνακα που αντιστοιχεί στην προνεωτερικότητα, νεωτερικότητα και μετανεωτερικότητα, τρεις περιόδους, αντιστοιχεί τι σε διάφορα κέρια θέματα, τι αλλαγές γίνανε. Και λέει αυτό. Το κρίσιμο για την προνεωτερικότητα ήταν ο μύθος στην παραδοσιακή κοινωνία. Στην νεωτερικότητα ο λόγος. Στη μετανεωτερικότητα η εμπειρία. Και λέει διάφορες αντιστοιχίες. Και καταλήγει ότι η κοινωνία του θεάματος είναι αυτή
τάση να κάνει εταιρικότητα. Δεν θα μπορούσε δηλαδή η κοινωνία του θεάματος να έχει αυτή τη μορφή, αν ζούσαμε στην εταιρική εποχή. Αυτό δεν είναι θέμα τεχνολογίας μόνο. Είναι θέμα καθαρά πολιτισμικό. Η κοινωνία του θεάματος είναι η κοινωνία εκείνη στην οποία ο άνθρωπος εχμαλωτίζεται από το θέαμα. Είναι η κοινωνία εκείνη στην οποία δεν ενεργοποιείται τόσο ο φλοιός του εγκεφάλου που έχει τη συνειδητή σκέψη, την περιοχή της συνειδητής σκέψης, ανενεργοποιείται το οπτικό νεύρο. Να δεις. Και με το που θα δεις, να δημιουργηθεί εντύπωση. Είναι η κοινωνία των εντυπώσεων. Γι' αυτό και ανθίζει κατ' εξοχήν η διαφήμιση στην κοινωνία του θεάματος. Η διαφήμιση, όπως ξέρετε, δεν υπόκειται, δεν ενδιαφέρεται για την πειθό. Δεν υπάρχει ένα επίθετο. Η διαφήμιση υπάρχει να σε υποβάλλει, ώστε μετά παρορμητικά να ξοδέψεις για αυτό το προϊόν. Λοιπόν, έχουμε περάσει στην εμπειρία. Οι άνθρωποι αναζητούν τη λεγόμενη πνευματικότητα, αν το έχετε ακούσει αυτό. Όχι την πνευματικότητα όπως την ξέρουμε εμείς μέσα στην Εκκλησία. Την πνευματικότητα ως ένα όρο απαλλαγμένο από τις θρησκείες. Αν πείτε σε βιβλιοπολία, σε μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις, αμερικανικές κλπ. Θα δείτε, περιοχή αυτή είναι τέχνη, εκεί ιστορία, εκεί θρησκείες. Άλλη περιοχή, πνευματικότητα. Διαφορετική από τις θρησκείες. Και μόλις δεις λίγο τα βιβλία που περιέχονται, καταλαβαίνεις ότι θρησκείες μεν εννοούν τις γνωστές θρησκείες, με τις εντολές τους, με τα, με τους κανονισμούς που έχουν να κάνουν μία με την άλλη. Και πνευματικότητα εννοούν τις εμπειρίες που ο άνθρωπος έχει και τον κάνει να νιώθει ότι πραγματικά είναι άνθρωπος και παίρνει αξία. Τις εμπειρίες εκείνες που τον φέρνουν στο αφήνει το σύμπαν. Τις εμπειρίες εκείνες υπέρβασης. Μερικά από αυτά είναι εποχήτικα, αλλά όχι όλα. Σημασία έχει ότι αυτά όλα που πρεσβεύουν με τη λέξη πνευματικότητα σήμερα οι άνθρωποι είναι οι εμπειρίες ψυχολογικές που κάνουν τον άνθρωπο να βγαίνει πέρα από τα συνηθισμένα, πέρα από τη δημιουργία. Αυτό το όμως συνδέουν αυτή τη θρησκεία. Μπορεί κάποιος να το νιώθει χωρίς να ανήκει σε καμία θρησκεία. Είναι μια καθαρά ψυχολογική πνευματικότητα, σε εισαγωγικά πνευματικότητα, δεν έχει σχέση με αυτή που ξέρουμε εμείς. Και είναι καθαρά μια μεταναστευτική έννοια. Απέναντι σε αυτή λοιπόν την έμφαση στην εμπειρία, η Εκκλησία μας αντιμετωπίζει την πρόκληση της αγάπης. Δηλαδή την πρόκληση να γυρίσει στις ρίζες της. Ως κοινωνία αγάπης. Διότι η αγάπη δημιουργεί μια εμπειρία ανεξάρτητη. Με περισσότερο για τις ιδέες. Έτσι εμφανίστηκε άλλωστε η Εκκλησία. Πώς εμφανίστηκε. Το ότι οι Απόστολοι ή εσείς στη δουλειά σας, για να σας μεταφέρω μια εικόνα λίγο να σας κάνει εντύπωση, μπορεί στο επάγγελμά σας, ας πούμε, ή στους φίλους σας και συγγενείς σας, να λέγατε ήδη την Βασιλεία των Ουρανών, παιδιά. Πού ήρθε, ας πούμε, πού ήρθε. Στο κλεισάκι του Ρίου. Έλατε την Κυριακή. Η Εκκλησία στα αποστολικά χρόνια ήταν η αναγγελία της Βασιλείας του Θεού που ήρθε. Και καλούσε τους ανθρώπους να το δουν αυτό στην πράξη ως κοινωνία αγάπης. Και γινόταν τη διδασκαλία του τέλος, γιατί δεν μπορεί το μυαλό του ανθρώπου να μείνει παραπονεμένο, είναι και το μυαλό που χρειάζεται να εμπαθύνει. Αλλά υπάρχει μια κοινότητα η οποία ασκεί την αγάπη και την ασκεί προς όλους. Όχι μόνο προς τα μέλη της κοινότητας. Και όταν έγινε ο μεγάλος δημός στην Αλεξάνδρεια, έτσι, και με έναν άνθρωπο άταφοι, για να μην κολλήσουν πανούλα οι συγγενείς τους, δεν τους έφαβαν. Ας πούμε, πήγαν χριστιανοί και τους έφαβαν. Αυτούς τους ξένους, τους άγνωστους. Νομίζω δηλαδή ότι, για να κλείσω αυτή τη στιγμή, ότι με άλλο τρόπο η νεωτερικότητα και με άλλη μεταναστευτικότητα, με διαφορετικούς τρόπους, που είπαμε πολύ λίγους σήμερα, να ξέρετε, είναι πολλά τα χαρακτηριστικά τους αυτών των ρευμάτων. Με διαφορετικούς τρόπους καλούν την Εκκλησία, δηλαδή όλους εμάς, στο να ανακαλύψουμε την ουσία της πίστης μας, τις ρίζες μας, να εμβαθύνουμε στην πίστη περισσότερο και να την βιώσουμε με έναν τρόπο που θα είναι ευχαριστικός για το σημερινό άνθρωπο. Και θα είναι και σωστικός για εμάς. Δηλαδή, όταν την βιώσουμε με τρόπο που σώζει εμάς, αυτό θα είναι μαρτυρία αλήθεια για τον άλλον. Και αντίστροφα, όταν τη βιώσουμε με τρόπο που πραγματικά αγγίζει τον άλλον, αυτό σημαίνει ότι και εμάς μας πλησιάζει στον Θεό περισσότερο. Με λίγα λόγια, θέλω να καταλήξω και να κλείσω ότι νομίζω ότι ως χριστιανοί δεν
χρειάζεται. Με τίποτα. Να είμαστε, πώς να πούμε, να νιώθουμε φόβο απέναντι στις εξελίξεις της ιστορίας. Τις εξελίξεις της ιστορίας χρειάζεται να τις κρίνουμε. Άλλο αυτό. Προφητική κριτική πρέπει να αναπτύσσεται προς το τι συμβαίνει στην ιστορία. Γιατί δεν είναι όλα καλά που συμβαίνουν. Άλλο η κρίση, η κριτική στο όνομα του Χριστού και της αλήθειας και άλλο φόβο. Ο χριστιανός δεν φοβάται τις εξελίξεις, διότι οποιαδήποτε εξέλιξη και αλλαγή στο πολιτισμικό περιβάλλον, στο κοινωνικό περιβάλλον, στο πολιτικό περιβάλλον, στην πραγματικότητα του δίνει μια νέα ευκαιρία να είναι χριστιανός. Του ξυπνάει νέα δεδομένα. Του θυμίζει πράγματα που έχει ξεχάσει. Της αγαπός των Θεών, πάντα συνεργείς αγαπών του παιδί, όπως έλεγε ο Παπαδός Παύλος, ή όπως είπε κάπου αλλού, το εχμαλωτίζοντες παν νόημα εις υπακοήν του Χριστού. Κάθε έννοια, κάθε διανοητική σύλληψη, κάθε νόημα, κάθε εξέλιξη, όλα γίνονται μέσα για να δει ο άνθρωπος πιο κοντά στον Θεό, να υπακούσει στον Χριστό. Αυτές οι σκέψεις σκέφτηκα να μοιραστώ μαζί σας και ευχαρίστω τώρα να μην διάβασα. Για ό,τι θέλετε, εννοείται και αντίρρηση αν έχετε ό,τι μόνο θα δείτε. Πατέρα Βασίλη, από όσα μας είπατε, έχω την εντύπωση ότι εκφράζεται μια τάση με την οποία εγώ, μέσα στην Εκκλησία, με την οποία εγώ είμαι απόλυτα σύμφωνος και πιστεύω ότι και πολλοί από εμάς είναι σύμφωνοι. Την οποία θα μπορούσα να τη χαρακτηρίσω σαν ανοιχτό μυαλό και κριτική. Και γιατί το λέω αυτό. Γιατί φοβούμαι ότι αυτή η τάση δεν είναι κυρίαρχη μέσα στην Εκκλησία. Δηλαδή, συνήθως οι ιερείς έχουν την εντύπωση ότι η κατήχηση πρέπει να γίνεται με τη μορφή ενός μονολόγου. Και όσες φορές επιχείρησα να το συζητήσω αυτό, εισέπραξα την απάντηση ότι η θρησκεία μας είναι μια θρησκεία εξ αποκαλύψεως. Επομένως, πρέπει να ακούμε αυτό το οποίο αποκαλύπτεται και πιθανόν εννοούν χωρίς και να το κρίνουμε τι είναι αυτό που αποκαλύπτουμε. Λοιπόν, πιστεύω ότι αυτό είναι ένα μειονέκτημα μέσα στη σημερινή Εκκλησία. Δηλαδή, η εντύπωση αυτή ότι ο ιερέας μιλάει, ας πούμε, και ο κόσμος κάτι και ακούει, χωρίς να υπάρχει κάποιος διάλογος. Αλλά βλέπω ότι υπάρχει και αυτή η τάση, για την οποία εγώ πραγματικά χαίρομαι, ότι υπάρχει αυτό η ανοιχτή σκέψη. Θα ήθελα ένα σχόλιο πάνω σε αυτό. Ίσως έχετε δίκιο ότι δεν είναι κυρίαρχη η τάση γενικά της ανοιχτής σκέψης και του ελεύθερου διαλόγου. Αυτό είναι ένα κρίμα, διότι ουσιαστικά είναι η παράδοση που μας χειροδότησε η Εκκλησία μας. Η Εκκλησία μας αρχίζει γενομένη από τον Χριστό και μετά το ακολούθησαν αυτό και οι Άγιοι. Χειροδότησε μία παράδοση όχι απλώς σεβασμού προς τον άλλο και διαλόγου, αλλά θα έλεγα κοινωνική παράδοση. Δηλαδή, να γίνεται μια κένωση της θεότητος προκειμένου να συναντήσει τον άνθρωπο. Να συγκαταβαίνει ο Θεός και να κρύβει τη θεότητά του, προκειμένου ο άνθρωπος να μπορέσει να ανταποκριθεί. Αυτό στην Παλαιά Διαθήκη το είδαμε αρκετές φορές. Πιο πολύ στην Καινή Διαθήκη. Το είδαμε επίσης στον Ευαγγελισμό. Το είδαμε ενώ είχε συλλάβει ένα σχέδιο ο Θεός. Ο άγγελος να περιμένει την Παναγία να πει το ναι, δεν φεύγει. Και όταν είπε το ναι, τότε αποχώρησε. Δεν της ανέθεσε κάτι και να σκοθεί να φύγει. Το βλέπουμε στο διάλογο του προφήτη Ισαΐα με τον Θεό, όταν ο Θεός λέει ποιο να στείλω, ποιος θα πάει στο λαό. Και λέει ο προφήτης της Ισαΐας, εγώ είμαι εδώ, στείλε μου. Και ερμηνεύει ο Μέγας Βασίλειος, κοιτάξτε τι είπε, λέει, πόση περίσκεψη έχει απάντηση. Είπε, εγώ είμαι εδώ. Δεν είπε, θα πάω. Είπε, εγώ είμαι εδώ. Στείλε με.
αν συμφωνείς. Η συνεργασία Θεού και ανθρώπου, ο ένας σέβεται τον άλλο, δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά, γιατί ο Χριστός είναι θεάνθρωπος και από τη στιγμή που ενανθρώπισε ο Θεός, όλα στην Εκκλησία είναι θεανθρώπινα πια, στη συνέχεια. Και αν ο Θεός ο ίδιος υφίσταται μια κένωση, ας πούμε, της θεότητός του, μια απόκριση της θεότητός του πολλές φορές, ή αυτό που λέει ο Γέροντας ο Χρόνιος, που λέει ότι το Άγιο Πνεύμα πολλές φορές παραμένει διακριτικά στην άκρη, ως ένα διακριτικός φίλος, έχει ένα κεφαλαίο του φίλου, σεβόμενο την ελευθερία μας και δεν μας επισκιάζει, ας πούμε, έτσι, δυναμικά. Λοιπόν, πολύ περισσότερο εμείς οι άνθρωποι οφείλουμε, ας πούμε, με ταπείνωση να, όσο και διαλεκτικότητα να συμπεριφερόμαστε. Τώρα, αυτό δεν μειώνει την αποκάλυψη του Θεού. Η αποκάλυψη του Θεού πράγματι είναι μία. Και απλώς διάφορες πλευρές της φανερώνονται με τον καιρό. Και στην αποκάλυψη του Θεού δεν υπάρχουν ερωτήματα. Δεν έχει νόημα να υπάρχουν ερωτήματα. Είναι άλλο αυτό. Και άλλο αυτό που συζητάμε τώρα για το διάλογο με τη θεολογία. Ερωτήματα υπάρχουν πάνω στις μορφές και στις έννοιες που παίρνει η αποκάλυψη του Θεού. Αυτό είναι διαφορετικό. Εκεί σηκώνει πολύ διάλογο, βέβαια. Αλλά στην ίδια την αποκάλυψη του Θεού τα πράγματα είναι αυτά που είναι. Το θέμα είναι όμως ότι εμείς οι κληρικοί δεν εκφράζουμε πάντα ανώθευτη την αποκάλυψη του Θεού. Γι' αυτό το λόγο και οι λαϊκοί δηλαδή, και εσείς κάνετε ποιματικό έργο, και μην είστε θεολόγοι στα παιδιά σας, κάντε κατηχητικό και ποιματικό έργο. Εκεί ακριβώς χρειάζεται μια διαλεκτικότητα. Γιατί δεν είμαστε βέβαιοι ότι έχουμε συλλάβει ακριβώς αυτό που ο Θεός σκέφτεται και αυτό που ο Θεός θέλει. Έτσι. Λέει ο Άγιος ο Παντορόδεος σε ένα σημείο. Λέει, όταν κάνουμε κάτι, ένα έργο όσο θεάρεστο και αισθανόμαστε ότι είναι, να λέμε μετά, αφού το τελειώσουμε, ότι εγώ έκανα αυτό που καταλάβαινε. Τώρα, αυτό ευαρέστησε στον Θεό, αυτό δεν το γνωρίζω. Το αφήνω στον Θεό να το κρίνει, αν. Λοιπόν, πολύ περισσότερο, σκεφτείτε αυτό για έργο που γίνεται, ας πούμε, με όλη την καλή διάθεση και μεταπίνηση κλπ. Σκεφτείτε τώρα για διάφορα πράγματα τα οποία η Εκκλησία μας έκανε στο πέρασμα του χρόνου, τα οποία δεν ήταν καν μέσα στο εκκλησιαστικό πνεύμα. Δηλαδή το πώς συνεργάστηκε με το κράτος, πώς χρησιμοποίησε την εξουσία της. Εκεί πρέπει να πέσει πάρα πολύ αυτοκριτική. Η αυτοκριτική αυτή δεν αποβαίνει εις βάρος αλήθειας, το αντίθετο, αναδεικνύει την αλήθεια, ας πούμε, για να μην μπερδεύει ο κόσμος το χρυσάφι με τα σκουπίδια. Και θεωρεί, ας πούμε, ότι ό,τι κάνει η Εκκλησία με την ορατή μορφή της σήμερα, ότι είναι αυτό που ήθελε ο Χριστός. Δεν είναι το ίδιο. Χρειαζόμαστε δηλαδή με λίγα λόγια πολύ αυτοκριτική. Το θέλω να πω. Μην τη φοβόμαστε την αυτοκριτική. Μας ανεβάζει στους ανθρώπους. Μας τιμάει. Όπως τον πατέρα και τη μάνα τους ανεβάζει να ζητούν συγγνώμη με τα παιδιά τους για να κάνουν αυτοκριτική. Δεν τους ρίχνει. Και είναι παιδιά μας οι άνθρωποι, δηλαδή για μας κληρικούς τουλάχιστον. Σε αυτό το ερώτημα, πώς η Εκκλησία ερνεύσει την αγάπη, την συναδελφοσύνη, την αναγνώριση της διαφορετικότητας των λαών, τη διαφορετική πίστη, την εθνικότητα, την πρόκληση της αδελφοσύνης. Και απλά θυμάμαι την επίσκεψη του καθολικού ιεράρχη και η αντιφράσκηση, αν δεν αναφέρομαι σε πρόσωπα και αυτά τα πράγματα. Επίσης, από πιστούς υπάρχουν ορισμένες αντιδράσεις για περίπου το ίδιο θέμα. Δηλαδή, δεν πρέπει να διαβάζουμε τυχαία έρευνα και κουβεντιάζω αιρετικών, ανωθρησκειών, βιβλία, ένα μαρτία. Δεν θα έχει περάσει αυτό. Ενώ νομίζω ότι κάτι είπατε ότι θα πρέπει καλύτερα να μελετούμε, να συγκρίνουμε και να κρατούμε το καλό. Αν θέλετε να μας κάνετε συμβόλαια. Ναι, δεν το είπα εγώ, το είπε ο Μέγας Βασίλειος, το είπαμε πολύ ξεκάθαρα. Και μάλιστα σε μια εποχή πολύ πιο δύσκολη, έτσι, δηλαδή η Εκκλησία τότε δεν είχε κατάνθρωπον, ας πούμε, αυτή την δύναμη που έχει σήμερα. Και αν θέλετε, και η θεολογία δεν είχε αυτή την αυτοπεποίθηση κατάνθρωπον που είχε σήμερα, που έχουμε πλημμυρίσει από βιβλία, ας πούμε, και από ευκαιρίες να δούμε και αυτό και πούμε. Μερικά κλικ κάνουμε στο διαδίκτυο, ας πούμε, και κατεβάζουμε ομιλίες και ένα σωρό πράγμα. Τότε οι άνθρωποι, οι περισσότεροι δεν είχαν μιλία την ευκαιρία. Ήθελε μια περιουσία να παραγγείλει σε ένα βιβλίο. Και παρόλα αυτά, και ενώ ας πούμε γίνονται επεισόδια
μεταξύ χριστιανών και ειδωλολατρών και ήταν ακόμα η ειδωλολατρία, τους λέει κανένα πρόβλημα. Είναι μέσα στην εκπαίδευση του ανθρώπου να διαβάσετε αυτά. Αλλά προσέξτε να μην πάρετε τα παραγυρήματα περί πολυθεΐας. Να κρατήσετε αυτά που προάγουν την αρετή και τέλος πάντων. Πώς και πόσες φορές σήμερα σε έργα ανθρώπων, λογοτεχνικά, θεωρητικά κτλ. Βρίσκει κανείς πολύ αξιόλογες σκέψεις. Κοιτάξτε, το θέμα αυτό είναι τεράστιο που θίξατε. Θα μπορούσαμε να μιλάμε πολλή ώρα για το θέμα της σχέσης με το ξένο, το διαφορετικό. Μερικές φορές έχω την αίσθηση ότι εμείς οι Έλληνες ζούμε με φαντασιώσεις. Ότι ως λαός, εκτός εξαιρέσεων, είμαστε ανίκανοι να ζήσουμε την πραγματικότητα. Μας αρέσουν οι φαντασιώσεις. Τι θέλω να πω. Όπως κάποιοι πιστοί χριστιανοί και καλοβέρδιοι άνθρωποι που ζουν με τη φαντασίωση ότι παραδείγματος χάρη η λατρεία της Εκκλησίας, που θείες όλες, θα πούμε, έτσι έπεσαν από τον ουρανό από την αρχή. 2.000 χρόνια έτσι γίνεται η λειτουργία ως περινός, ο γάμος, η βάφτης κτλ. Το οποίο είναι εντελώς εξωπραγματικό. Και γι' αυτό το λόγο, επειδή το πιστεύουν, λένε κάτω τα χέρια, μην αλλάξει τίποτα το παραμικρό κτλ. Κατά τον ίδιο τρόπο και ως Έλληνες, είτε είμαστε πιστοί είτε δεν είμαστε, και ως Έλληνες ζούμε με κάποιες φαντασιώσεις, ας πούμε, ότι ο ελληνικός πολιτισμός μέσα στους αιώνες ήταν, πώς να πούμε, κάτι το αμετάβλητο, χωρίς καμία σχέση και επίδραση με άλλους, μόνο δίνει, δεν παίρνει και διάφορα τέτοια. Η απάντηση στο θέμα αυτό βρίσκεται στη βιολογία. Το κύτταρο, που είναι η βασική δομή όλης της ζωής, το κύτταρο έχει όρια, έχει μια μεμβράνη γύρω στο κλίμα. Εάν η μεμβράνη σπάσει σε κάποιο σημείο, το κύτταρο θα τα κάνει. Αμέσως. Το προστατεύει η μεμβράνη, χρειάζεται όρια. Άλλο αυτό το κύτταρο, άλλο το άλλο. Έχει όρια. Όμως αυτή η μεμβράνη δεν είναι μπετόν. Από αυτή τη μεμβράνη συνεχώς, ανά δευτερόλεπτο, μπαίνουν και βγαίνουν εκατοντάδες ουσίες. Αν σταματήσει η ανταλλαγή του νοσού, πάει και πεθάνει. Δηλαδή, πάντοτε στα ανθρώπινα, σε όλα τα ανθρώπινα, όταν σταματήσει η ανταλλαγή, ο άνθρωπος πεθαίνει. Ο άνθρωπος, όχι βιολογικά, δηλαδή πεθαίνει ο πολιτισμός, πεθαίνει η σκέψη. Αν θέλετε να πω ένα τολμηρό λόγο, πεθαίνει η πίστη, η θεολογία. Όχι γιατί η πίστη θεολογία χρειάζεται να πάρει στοιχεία από άλλες θρησκείες. Αλλά είναι αυτό που είπαμε πριν. Πρέπει να δέχεται τις προκλήσεις που βάζουν, τα ερωτήματα που θέτουν οι πολιτισμοί ή άλλοι και οι θρησκείες. Εάν δεν το κάνει, πάρω στην πίστη κατάσταση. Οχυρώθηκε γύρω από τον εαυτό τη. Νιώθει αυτάρκεια και έλειξε το θέμα. Πλέον. Οι Γερμανοί ήρθαν και χριστιανοί. Αλλά κατασπάξανε τσέλη. Μα δεν ήταν χριστιανοί πραγματικοί, αυτό λέμε. Ναι, ήταν τα μοναστήρια. Βεβαίως. Και αυτό που λέτε, Πάτερ, οι Γερμανοί είχαν κάνει ιδεολογία τον εθνικισμό, ότι το έθνος τους είναι ανώτερο από όλα. Και γι' αυτό δεν συμπεριφερθήκαν ως χριστιανοί, συμπεριφερθήκαν όπως συμπεριφέρεται κάθε φανατικός μιας ιδεολογίας. Άλλος μπορεί να σκοτώσει τα αλήθεια, άλλος τους σκοτώνει σε εισαγωγικά, δηλαδή δεν σκοτώνει ανθρώπους. Αλλά σκοτώνει συνειδήσεις, ψυχές, πατάει άλλους προκειμένου να υπερασπιστεί με φανατισμό την ιδεολογία του. Το αληθινό δεν φοβάται. Το αληθινό νιώθει μια άνεση να επικοινωνήσει με όλα. Προειδοποιεί. Αν κάποιος πάει να παραπατήσει, δηλαδή πάει σε μια άλλη πίστη, του λέει: πρόσεξε, είναι λάθος. Γι' αυτό και γι' αυτόν τον λόγο είναι λάθος αυτή η πίστη. Αυτό το κάνει. Προσέξτε, διάλογος και ανοιχτικότητα και πώς να πούμε. Όταν αγάπη προς τους άλλους, δεν σημαίνει μια νερόγραστη κατάσταση, ας πούμε. Ότι όλα έχουν λίγο δίκιο μέσα και δεν πειράζει και αυτό. Δεν είναι κάτι αθεολόγητο και άχρωμο. Έχει πολύ θεολογικό δυναμισμό μέσα. Ακριβώς επειδή έχει όμως, δεν φοβάται ο χριστιανός. Σήμερα, περισσότεροι χριστιανοί, ο τρόπος που σκέφτονται και αποφασίζουν έχει να κάνει με το φόβο, το βασικό κεντρικό φόβο. Το ίδιο και αντίστοιχα, εκτός εκκλησίας, Έλληνες, ως Έλληνες πολίτες,
Εν πολλοίς σκέφτονται και δρούν με βασικό κριτήριο το φόβο. Αλλά ο φόβος είναι κάτι που σε οδηγεί σε πολύ προβληματικούς δρόμους. Και ειδικά για τον χριστιανό, που έχουμε δεχτεί αυτή την σπουδαία κληρονομιά να μην φοβόμαστε, γιατί η αγάπη έχει σοβαρή τον φόβο. Δεν έχουμε να φοβηθούμε από κανέναν τίποτα. Να φοβόμαστε εμάς γιατί είμαστε πραγματικοί χριστιανοί. Μόνο εμάς πρέπει να φοβόμαστε. Κανένας άλλος δεν μπορεί να μας κάνει κάτι. Γι' αυτό και ο ελληνισμός έδωσε και πήρε στοιχεία από άλλους πολιτισμούς. Και γι' αυτό βλέπουμε και πολλές αποχρώσεις του ελληνισμού εσωτερικά. Έτσι, πόση διαφορά έχει η τοπική κουλτούρα, ας πούμε, της Κρήτης, της Κύπρου, της Επτανήσου, της Μακεδονίας, της Ιππήρου. Υπάρχουν πολλές αποχρώσεις με δάνεια από άλλους πολιτισμούς. Αυτό δεν αλλάζει κάτι. Ο ελληνισμός έχει κάποιες διαχρονικές αξίες, τις οποίες εμείς έχουμε ξεχάσει πριν από όλα. Γιατί ξέρετε κάτι, μα χωρείτε να πω και αυτό το τελευταίο. Πολύ πριν έρθουν οι ξένοι στην Ελλάδα, όπως σας αφήκαμε ως απειλή, πολύ πριν έρθουν, η Ελλάδα ήταν πρώτη στους 15, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, των 15 τώρα, το 27, δεν ξέρω αν είναι πρώτη ή δεύτερη. Ήταν πρώτη σε εκτρώσεις, πρώτη σε κάπνισμα και πρώτη σε τροχέα. Δηλαδή, γίναμε ένα αυτοκαταστροφικό έθνος από μόνοι μας και μας λένε οι κουρελίδες, ας πούμε, που ήταν οι εξαπλωμένοι άνθρωποι. Στο οποίο και εκμεταλλευόμαστε πάρα πολύ ιστορία. Ένα έθνος το οποίο έχει δυναμισμό και αγαπάει τη ζωή και αγαπάει το Θεό και προχωρεί μπροστά, τι είναι να φοβηθεί. Αλλά εμείς είμαστε κακομοίρες και έχουμε τα χάλια μας πραγματικά. Και εκεί γίνεται ένας καθαρά ψυχολογικός μηχανισμός. Όταν στον εαυτό σου βλέπεις άσχημες πλευρές που δεν τις αντέχεις, τις προβάλλεις σε άλλον υποσυνείδητα. Αυτός θέλει. Εκείνος συγκεντρώνει όλα τα κακά, γίνεται αντεξικέραγμα. Έτσι. Είναι ο μηχανισμός ιδεολογίας αυτός. Αυτός που βρήκε ο Χίτλερ να κάνει στην Γερμανία τότε με τους Εβραίους. Οι Εβραίοι και οι κομμουνιστές για τον Χίτλερ ήταν τα αποβράσματα της ανθρωπότητας. Έτσι, όταν όλα τα κακά τα έχει μια μειονότητα και τη μισήσεις, εσύ εξαρνίζεσαι ασυνείδητα. Δηλαδή έχει προβάλει, έχει πετάξει όλες τις κακές πλευρές από πάνω του στον άλλον. Επειδή αρνιόμαστε εμείς να δούμε την κατάδια μας ως λαού και το πόσο άχρηστοι μας ως χριστιανοί. Και μετά μας φταίνει οι άλλοι. Παραπονέθηκαν κάποιοι γιατί πριν λίγα χρόνια, όταν είχαν καλέσει στο σταθμό της Εκκλησίας πρωί, τον καιρό του Ραμαζανίου, ένα μουσουλμάνο να εξηγήσει μια κομπή τι είναι το Ραμαζάνι, στο τέλος της εκπομπής, του ευχήθηκε ο παρουσιαστής, που λέει καλό Ραμαζάνι να έχει. Λοιπόν, το TA, τηλεφωνήματα, επιστολές, θρησκευτικά έντυπα κτλ. Καλέστε τον μουσουλμάνο και του ευχήθηκε καλό Ραμαζάνι. Γιατί δεν ευχόμαστε ο άνθρωπος να κάνει καλό Ραμαζάνι? Τι είναι το Ραμαζάνι? Να νηστεύει, να αντέχει από το πρωί μέχρι τη δύση του ηλίου να μην φάει τίποτα και να μην πει τίποτα. Δεν αξίζει να το ευχηθούμε αυτό το πράγμα. Δηλαδή πρέπει να υποκύψει στον πειρασμό του φαγητού. Κάνει αυτή την νηστεία κατά την πίστη του. Αλλά ούτε να μάθουμε ότι υπάρχουν αυτοί. Η λύση στην Ελλάδα και στην Ελλαδική Εκκλησία είναι να βάζουμε όλα κάτω από χαλί. Να μην συζητάμε για κάποια πράγματα. Δεν υπάρχουν. Αυτό το πράγμα είναι αρρωστημένο. Το γνώσασε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει εμάς. Στην έκθεση βιβλίου που γίνεται κάθε χρόνο στην Αθήνα, έχω παρατηρήσει ότι υπάρχουν μεγάλες ουρές μπροστά από περίπτερα εκδοτικών οίκων που έχουν ιστορικά βιβλία. Και ειδικότερα μάλιστα και τέτοια εθνικιστικά. Η αρχαιολατρεία τι είναι? Είναι μια μορφή εθνικισμού, η οποία είναι της μόδας σήμερα, διότι, για δύο λόγους. Πρώτον, διότι δεν πάει κατευθείαν να σου πει έτσι ξεκάρφωτα για τους αρχαίους 12 θεούς. Έτσι μπορεί να μην την ακούμε πολύ. Αλλά πρώτον, μιλάει για τον 12 Θεό στη βάση του εθνικισμού, δηλαδή προβάλλει το έθνος και πολλακεύει τον εγωισμό μας, ας πούμε, για την παράδοση. Και δεύτερον, διότι βάλει κατά των Εβραίων και κατά τη παλαιά διαθήκη, όπω λέμε. Έτσι, ορισμένοι άνθρωποι δεν έχουν καθόλου γνώση, αλλά έχουν την ψυχική ανάγκη αυτή τη ναρκιστική υπεροχή. Αυτό που είπα πριν για τι φαντασιώσει. Δηλαδή, ο ένα έχει ανάγκη από φαντασιώσει που να τον παρουσιάζουν, να μπορεί να παρηγοριέται με αυτέ, ότι είναι ένα εξαιρετικό, α πούμε, το κέντρο του κόσμου. Σε αυτού πιάνουν αυτέ τι κομπέ και αυτά τα βιβλία, έτσι. Περιμένουμε, ας πούμε, στα 40 μας και στα 50 μας, ακούγοντας ένα παραμύθι που λένε αυτοί οι άνθρωποι, να μάθουμε τι περίεργα πραγματικά. Πραγματικά, να, ένα χαρακτηριστικό που είπα ότι στην αρχή στην εταιρικότητα δεν υπάρχουν αυτονόμητα, έτσι. Έχουμε μπει στην ελεύθερη αγορά. Να μιλήσω με οικονομικούς όρους. Είμαστε στην ελεύθερη αγορά των ιδεών και των θρησκειών.
Μέχρι τώρα ζούσαμε σε σοβιετικό καθεστώς. Μιλάω οικονομικά τώρα. Δηλαδή προστατευόμενη οικονομία απολύτως από το κράτος. Δεν υπήρχε ελεύθερη αγορά. Γι' αυτό δεν μάθαμε στον ανταγωνισμό, τον υγιώς νοούμενο ανταγωνισμό. Τώρα λοιπόν που έχουν βγει όλοι στην πιάτσα με την πραγμάτια του ο καθένας, τώρα αποδεικνύεται το τι μπορεί να κάνει αυτή από εμάς. Επομένως, σωστά λέτε, πρέπει εμείς να καταρτιστούμε για να δούμε, αφού συνειδητοποιήσουμε ποιοι είμαστε, να δούμε πώς θα σχετιστούμε με τον άλλον. Αυτό δεν μας φταίει κανείς που εμείς δεν είμαστε καταρτισμένοι. Ο άλλος είναι. Ο μετανάστης που έρχεται στην πατρίδα ξέρει την εθνικότητά του, την πίστη του. Καλύτερα από όσο ξέρουμε στη δική μας. Ή φωνάζουμε και λέμε θα πλημμυρίσουν την Ελλάδα και πάνε γεννούν πολλά παιδιά. Ή ας γεννήσουν και προς γέννη ορθόδοξη. Γιατί για να μην είσαι. Δεν έρχεται κανείς να σε προστατέψει τώρα. Εσύ κερδίζεις τη θέση σου. Αυτό είναι ο ελεύθερος ανταγωνισμός. Την ώρα λοιπόν που καθόμαστε και βλέπουμε 2-3 ώρες τηλεόραση, χαζεύουμε. Ενώ άλλος κάθεται και διαβάζει. Ο ταλέπορος ο εξαθλειωμένος, το γιαπί που μένει, βγάζει το Κοράνιο και διαβάζει. Και όταν σε αυτού στην Άρτα που μένανε πριν λίγα χρόνια, θυμάστε, είχε γράψει εφημερίδες σε αθλία κατάσταση με αρρώστιες κτλ. Όλοι μαζί σε ένα κτίσμα τους ανακαλύψαν και τους πήγε ο κόσμος φαγητό, ρωτούσαν μέσα στην πείνα τους και στις πληγές τους οι άνθρωποι αυτοί, μήπως είναι χοιρινό, για να μην το φάνε. Λοιπόν, ο καθένας χαρά στην πορεία του και ανάλογα θερίζει. Και ειδικά σε μια εποχή που έχουμε πλημμυρίσει από βιβλία, ευλογία Θεού, και στην άλλη βιβλία και μπορεί κανείς να εμβαθύνει στην πίστη του πάρα πολύ. Λοιπόν, θέλω να πω ότι δεν μπορώ να βρω, ας πούμε, εύκολα ελαφρυντικά. Γι' αυτό με ακούτε κάπως να ασκώ αυτοκριτική και στον ελληνισμό σύνολο και ειδικότερα σε εμάς τους πιστούς. Γιατί δεν μπορώ να βρω ελαφρυντικά. Δηλαδή, και τα κάναμε θάλασσα, ας πούμε, ως χριστιανοί και ως Έλληνες. Και βάζουμε τις φωνές από πάνω. Δηλαδή, φτάμε τα ρέστα από άλλους. Κανείς δεν ισχυρίζεται να έρθουν όλοι, να ανοίξουν τα σύνορα εντελώς και να έρθουν οποιοδήποτε εδώ πέρα. Δεν μπορώ να το αντέξει αυτό η κοινωνία. Αλλά μιλάμε τώρα ευρύτερα για την ελεύθερη αγορά των ιδεών πώς θα κινηθούμε. Αν προτιμούμε να ζούμε φαντασιώσεις, μου έλεγε ένας φίλος ψυχίατρος μια ωραία παρομοίωση, λέει, ο Έλληνας συμπεριφέρεται σαν κάποιος που είναι καραγκιόζης και ονειρεύεται ότι είναι ο Μέγας Αλέξανδρος. Θυμάστε τις ιστορίες του καραγκιόζη, δηλαδή είναι πεινασμένος, είναι εξαφτιωμένος, μένει σε ένα καλύβι, δηλαδή μεταφορικά όλα αυτά, και φαντάζεται ότι είναι μεγάλος και τρανός. Και επιβάλλει, ας πούμε, στον άλλον να τον σεβαστεί. Κάνε τον εσύ να σε σεβαστεί. Δεν υπάρχει αυτό. Για τελείωση. Τίποτα δεν χαρίζεται. Αυτό κάποιοι το θεωρούν δυστύχημα. Εγώ το θεωρώ ευτύχημα. Για τον ίδιο τρόπο θα μας βοηθήσει τελικά ο χωρισμός της Εκκλησίας του κράτους. Την Εκκλησία θα βοηθήσει. Γιατί το νομίζω ότι καταλάβαμε όλοι. Η πολυφωνία μέσα στην Εκκλησία είναι και τα δυο τώρα. Έχει εξελιχθεί και σε ευλογία και σε πρόβλημα. Εγώ δεν μπορώ να μιλήσω. Δεν μπορώ να μιλήσω. Ναι, όμως είναι και ευλογία. Γιατί. Να ρωτήσω και το πρόβλημα, έτσι. Ναι, βεβαίω. Όχι, δεν θα το ξεχάσω. Λέω ότι είναι και ευλογία, διότι ας πούμε στην Ελλάδα την παλιότερη που δεν υπήρχαν μέσα επικοινωνίας αρκετά κτλ. Υπήρχαν άνθρωποι που ζούσαν σε ένα τόπο όλη τη ζωή και δεν θα ακούγαν τίποτα διαφορετικό. Γιατί δεν υπήρχαν ούτε ραδιόφωνο, ούτε διαδίκτυο, ούτε βιβλία. Και θα ακούγαν μόνο κάτι που μπορεί να έχει λάθος. Εντάξει, χάρη του Θεού, δούλευε με την ψυχή του, συνεργαζόταν, εντάξει, δεν είναι θέμα, αλλά μπορεί να ταλαιπωρούν το αρχαιοί άνθρωποι. Λοιπόν, το γεγονός ότι υπάρχουν τώρα πολλές φωνές, αυτό καταρχήν είναι μια ευλογία. Όμως τι γίνεται όταν μετατρέπεται σε πρόβλημα, δηλαδή όταν κάποιοι άνθρωποι, είτε ελλείψη άλλων εμπειριών, είτε επειδή ως χαρακτήρες υποβάλλονται εύκολα, γιατί μπορεί να έχουν και άλλοι και σωστά γύρω τους, αλλά ως χαρακτήρες υποβάλλονται εύκολα σε αυτό που θα τους πει αυτός που έχει το λάθος και εκεί είναι λίγο δύσκολο να ελευθερωθούν. Πράγματι αυτό το θέμα με συνέχει πάρα πολύ και μερικές φορές αισθάνομαι ότι έτσι όπως τα έχουμε καταφέρει εμείς οι τηρητοί, θαυμάζω την υπομονή των λαϊκών απέναντί μας. Δηλαδή, ας πούμε, και στην ίδια ενορία πολλές φορές, λειτουργεί με διαφορετικό τρόπο ο κάθε παπάς. Υπομένει ο λαϊκός, δεν λέει τίποτα, ας πούμε, δεν παραπονεί τίποτα, έχετε. Όπως έλεγε ένα γνωστό, το θέμα της εξομολόγησης. Το πάνω χαλάνδρι κοινωνάει, το κάτω χαλάνδρι δεν κοινωνάει. Το είπα, ναι. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα είναι απαράδεκτα. Δηλαδή, όχι ότι πρέπει να φτάσουμε στο άλλο άκρο
και να γίνουν τυποποιημένα, γιατί αλλημονόμαστε τότε, δηλαδή θα χαθεί το ανθρώπινο στοιχείο μέσα από την ποιμανική της Εκκλησίας. Θα υπάρχει ένας κατάλογος, το οποίο δυστυχώς ξέρουμε τι γίνεται στο δυτικό χριστιανισμό, θα υπάρχει ένας κατάλογος, ας πούμε, όλοι οι ποιμανικοί θα λένε το ίδιο πράγμα μας, μα θα χαθεί η ζωντανή σχέση με τον Θεό. Το επιτίμιο θα γίνει νομικό. Το επιτίμιο δεν είναι νομικό από τη φύση. Είναι καθαρά ένα γιατρικό. Αλλά το έχουμε ξεχάσει και εμείς οι ιερείς. Ότι είναι γιατρικό. Έτσι. Και αισθανόμαστε την ανάγκη κάποιοι, ας πούμε, να αποδώσουμε δικαιοσύνη, τη δικαιοσύνη του Θεού. Ας πούμε, και με φτύνει, δεν γίνεται. Ας πούμε, λες και θα μολυνθεί ο Θεός, αν δεν τηρηθεί το επιτίμιο. Ας πούμε, λες και ο Θεός δεν μολύνεται από μένα που την κοινωνώ εγώ. Δηλαδή. Λοιπόν, εκεί πραγματικά μερικές φορές έχουμε τραγωδίες εδώ πέρα. Δηλαδή, πραγματικά, όχι μόνο δεν ξέρω τι να σας πω, αλλά θέλω να ζητήσω και συγγνώμη, ας πούμε, για εξ ονόματος όλων των κληρικών. Υπάρχει και ευθύνη των επισκόπων πάνω από αυτό. Διότι οι επίσκοποι τα θέματα αυτά δεν τα πιάνουν. Δηλαδή, σε ιερατικές συνάξεις, όταν διαφωνούν οι ιερείς, οι επίσκοποι το κλείνουν το θέμα. Δεν μπορούν να χειριστούν τις συγκρούσεις και τις διαφωνίες. Δεν θέλουν να χαλάσουν με κανέναν από τους ιερείς. Και το θέμα αυτό πορεύεται έτσι. Η αίσθησή μου όμως είναι γενικότερα, επειδή ίσως επιτρέψτε μου να έχω μια πιο σφαιρική εικόνα, ας πούμε, της Εκκλησίας σε πανελλήνιο επίπεδο, από όσες συζητήσεις έχω κάνει, η αίσθησή μου είναι ότι το πράγμα γενικότερα πάει προς το καλύτερο. Δηλαδή, αυξάνονται οι φωνές εκείνες και κληρικών και λαϊκών που αρχίζουν να εμβαθύνουν πιο ουσιαστικά στην πίστη και η κειμενική τους, ας πούμε, δεν είναι νομικού τύπου. Έτσι. Και αρχίζουν να κατανοούν τον άνθρωπο που έχουν μπροστά του κλπ. Ή τουλάχιστον επιθυμούν να τον κατανοήσουν. Διψούν περισσότερο γι' αυτό. Μπορεί να μην ξέρουν πώς, αλλά καταλαβαίνουν ότι πέρασαν οι παλιές εποχές με τις απόλυτες διατυπώσεις. Και πρέπει τώρα να ζυμωθούμε περισσότερο με την ιδιομορφία του κάθε ανθρώπου. Λοιπόν, έχω την αίσθηση ότι αυτό αυξάνεται. Αλλά αργά, πολύ δειλά. Θα ήθελα πολύ πιο γρήγορα να αυξάνεται. Να σας πω όμως και κάτι, να μου πείτε. Το λέω δημόσια. Και μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε λοιπόν, άμα σας ζωήσει κάτι. Λοιπόν, οι κανόνες λένε διάφορα πράγματα. Των πατέρων, των συνόδων κλπ. Και μάλιστα κάποιες φορές για το ίδιο θέμα λένε διαφορετικά πράγματα. Οι κανόνες ακριβώς γιατί δεν είναι, πώς να πούμε, ένα κοράνιο δηλαδή, που, μια αλήθεια που έπεσε από τον ουρανό, μια αποκάλυψη. Δεν είναι αυτό οι κανόνες. Είναι πως η σοφία και η αγάπη των πατέρων στην δεδομένη στιγμή, στη συγκυρία που παρουσιάστηκε, έκριναν ότι αυτό το θέμα πρέπει να αντιμετωπιστεί κάπως έτσι. Λοιπόν, στην Περιφέρεια της Οικουμενικής Σύνοδος, που έφτιαξε πολλούς κανόνες, ο τελευταίος, ο οποίος κανόνα κλείνει, ο 102, λέει, όλη η έννοια εντυμένα θα πρέπει να είναι πώς θα θεραπευθεί το άρρωστο πρόβατο, πώς θα στηριχθεί αυτό που ξένει, πώς θα ενισχυθεί το αδύναμο κτλ. Κτλ. Καθένα από εμά. Γι' αυτό τα μέτρα που θα χρησιμοποιήσει είναι στην δικαιοδοσία του και στη διάθεσή του πώς θα τα χρησιμοποιήσει ώστε να βγει όφελος για την ψυχή που έχει μπροστά του. Δηλαδή ο τελευταίος κανόνας έρχεται και ανοίγει το θέμα της εξατομίκευσης και του δίνει ελευθερία κινήσεων. Έχουν κάνει και λεπτά τη συζήτηση, θα σα τη δώσω. Λοιπόν, επειδή έχουμε συζητήσει πάρα πολύ σε αυτό το θέμα, δηλαδή τυχαία, άλλο λέει ότι την εμπιστοσύνη στο Θεό είναι δεύτερη πολιτική. Λοιπόν, εγώ τι έχω καταλάβει, ότι όπω ο καθένα που θέλει να παντρευτεί κάποιον, παντρεύει αυτό που θέλει τον εκεί, έτσι έχει συνειδητοποιήσει το δωματικό που σου πηγαίνει, έχει την δομή σου, την αντοχή σου και ξέρετε λίγο παραπάνω και με την οικονομία του μυστηρίου, σε πάει λίγο παραπέρα από την ευλογία Θεού. Άρα η επανεπάντησή μου είναι ότι εσύ επιλέγει αυτό που θέλει να σε πάει παραπέρα. Και έτσι λοιπόν βρίσκεσαι στις απαντήσεις που σου ταιριάζουν. Αλλά εγώ αυτό που παλιά είχα στην Εκκλησία πριν φύγω το 90 κάτι για έξω, ότι υπήρχε μία αλήθεια και με ανέπρεπε, δεν υπάρχει. Οπότε ανέλαβα τις ευθύνες μου και πάω στον ιερέα που θεωρώ ότι. Και δέχομαι τις αλήθειες που κάποια στιγμή μπορεί και η αποκάλυψη που θα έχω εγώ για το βίωμά μου η εσωτερική να με οδηγήσει σε άλλο ιερέα. Όπως επίσης φαινόμενο ότι αλλάζουμε και ιερείς πλέον, ενώ παλιά και στενά ήταν παππούλι. Τα δέχομαι πλέον αυτά και αναλαμβάνω τις ευθύνες μου αυτά. Αυτή είναι η απάντησή μου. Ότι ο καθένας επιλέγει τον ιερέα που του πηγαίνει με το στυλ που έχει. Και δέχεται την αλήθεια του ιερέα. Και κάτι άλλο στην θρησκεία. Κατέξι μου. Τι και κάτι. Κάτι άλλο στην θρησκεία. Κατέξι τι αυτή. Α, ναι. Ναι. Και ένας Θεός που αγαπάει τους πάντες. Αυτό έχω κάνει. Κοιτάξτε, ναι, και σε αυτό έχετε δίκιο με την έννοια. Και εσύ στην θρησκεία. Και ο άλλος ο στρατηγόπουλος ο Κωνσταντίνος μια θρησκεία. Ο Παναγιώτης μια θρησκεία. Είμαστε ο Χριστόπουλος άλλη θρησκεία. Και τελικά είμαστε όλοι άνθρωποι.
άνθρωποι και ο Θεός κάνει τους ανθρώπους και τον ανθρώπο να το προφύλει. Συγγνώμη, αυτό να το διευκρινίσουμε λίγο. Εγώ ίδιος έχω γράψει εδώ και 10 χρόνια τουλάχιστον σε ένα άρθρο ότι υπάρχουν οι λεγόμενες ιδιωτικές θεολογίες. Ναι. Όχι άλλη θρησκεία. Καλά. Να το διευκρινίσουμε. Αλλά υπάρχουν ιδιωτικές θεολογίες με την έννοια ότι ανάλογα με την προσωπικότητά μας ο καθένας παρεμηνεύει ορισμένα στοιχεία της θεολογίας μας και τα κάνει πιο ιδιωτικά και δεν αντιλαμβάνεται την καθολικότητα της αλήθειας, αυτό που παίρνει το κήρυγμα. Την καθολικότητα της αλήθειας δεν την συλλαμβάνουμε. Σε ένα βαθμό είναι αναπόφευκτο αυτό. Και είναι και νόμιμο σε έναν βαθμό να συμβεί. Απλώς αυτές οι ιδιωτικές θεολογίες μας να μην ξεφύγουν πάρα πολύ σε βασικά θέματα και πάμε πια έξω από τη θεολογία της Εκκλησίας. Ναι. Δηλαδή, εκεί γίνεται συμφορά. Δηλαδή. Όταν η ιδιωτική μου θεολογία είναι ότι παρουσκάρει ο Θεός είναι πάρα πολύ αυστηρός τιμωρός και περιμένει, κοιτάει με ένα μεγεθυντικό φακό να δει τι αμαρτία κάνουμε για να μας τιμωρήσει, έχω ξεφύγει από την θεολογία της Εκκλησίας. Παλιά επίδειξη. Είπατε προηγουμένως ένα πάρα πολύ ωραίο παράδειγμα ότι ένας Έλληνας θα παντρευόταν μια Εβραία. Όμως πάνω σε αυτό το παράδειγμα που το τονίσατε, δεν έπαιξε, τουλάχιστον έτσι όπως το έχω διαβάσει τον πατέρα Γεώργιο Μεταγενό, δεν έπαιξε αυτό λίγο ευεργετικά κατά τη διάρκεια της Ιπποκρατίας, όπου το Ορθόδοξο μιλέτη, εάν άλλαζες πίστη, άλλαζες και ταυτότητα. Και μήπως αυτό έχει μείνει ως DNA μέσα μας και λειτουργούμε και έτσι. Λέω μια δεύτερη σκέψη. Συμφωνώ απολύτως και να διευκρινίσω ότι εγώ δεν είπα ότι καλά έκανε την παντρεύση στην Εβραία. Όχι, δεν το εννοώ σε αυτό. Το είπα εν τη ρήπη του λόγου γιατί το ζήτημα ήταν ότι δεν την ονόμασε Ελληνίδα. Αυτό εννοούσα και εγώ. Μόνο. Ναι. Τώρα, συμφωνώ απολύτως. Απλώς ξέρετε, επειδή καταλαβαίνουμε, πρέπει να διευκρινίσουμε για να μην εξηγούμαστε και να μην παρεξηγούμαστε. Πάτε να. Λοιπόν, δεν εννοούσα. Ναι. Ακριβώς το Ελληνίδα. Ωραία, έτσι λοιπόν. Λοιπόν, έχετε δίκιο για την τρομοκρατία. Αυτό πραγματικά ήταν μια παιδαγωγική στάση της Εκκλησίας που ήταν απαραίτητη τότε. Αλλά ακριβώς αυτό ήθελα να τονίσω σήμερα. Ότι ως Εκκλησία χρειάζεται να τεντώνουμε προσεκτικά το αυτί μας στο τι μας λέει κάθε εποχή. Τώρα δεν είναι τρομοκρατία. Χρειάζεται να κάνουμε τις αλλαγές που είναι απαραίτητες. Τι κάνουμε εμείς λοιπόν ως λαός. Κάνουμε αυτό που κάνουν πολλές φορές και οι άνθρωποι, μεμονωμένα ο καθένας. Δηλαδή, μηχανισμούς που αποκτήσαμε σε μια συγκεκριμένη περίοδο και εξυπηρέτησαν πάρα πολύ, τους κρατάμε σε μια άλλη περίοδο που τώρα είναι πρόβλημα, είναι αντίθετο, ενάντια. Παράδειγμα, ένα παιδί μεγαλώνει σε μια οικογένεια που οι γονείς του δεν κουβεντιάζουν μαζί του, δεν το κατανοούν. Μερικές φορές πήγε το παιδί να ανοίξει, ας πούμε, το ψυχικό του κόσμο, να πει κάποια πράγματα, ήταν απρόθυμοι, δεν συζήτησαν μαζί του, το παιδί κλείστηκε. Έγινε ένα κλειστό παιδί, δεν το καταλαβαίνω. Εγώ, ωραία. Μα έφτασε 30 χρόνια να κάνει οικογένεια. Η γυναίκα του έχει κάθε πρόθυμη διάθεση, ας πούμε, να τον ακούσει αυτόν τον άνθρωπο σε αυτά που τον απασχολούν. Και αυτός παραμένει κλειστός. Συνεχίζει αυτό που έμαθε σε άλλη εποχή που ήταν τότε χρήσιμο. Ίσως πράγματι ήταν χρήσιμο γιατί έπρεπε να διασωθεί το παιδί αυτό. Αν δεν κλεινόταν μέσα του, θα είχε άλλες δυσκολίες ψυχολογικές. Το κρατάει τώρα σε συνθήκες διαφορετικές, πρέπει να αλλάξει. Λοιπόν, το ίδιο πράγμα που συμβαίνει στα πρόσωπα συμβαίνει και στα σύνολα. Και μπορεί πράγματι ως Έλληνες να κρατάμε, γι' αυτό εγώ είπα 500 χρόνια το Γαλλί, σύν 1100 πριν το Ξάδι, δηλαδή έχουμε πλέον ξεχάσει, απέχει πάρα πολύ από εμάς ο δεύτερος και τρίτος αιώνας, έχουμε ξεχάσει πώς είναι να ζεις μέσα σε πολλούς. Και πρέπει να το ξαναβρούμε γιατί είναι μέσα στις ρίζες της πίστης μας αυτό. Και ο Παύλος, τον οποίο θαυμάζουμε, και όλοι οι Απόστολοι, και έχετε εδώ μεγάλο Απόστολο κτλ. Οι Απόστολοι έζησαν μέσα από το κλίμα. Και έδωσαν τη μάχη τους στην ελεύθερη αγορά των ιδεών. Χρυσίων και αργύριων που υπάρχουν, ο έχω του το συνδίδω, είπε ο Απόστολος Πέτρος. Αυτό έχω να σου δώσω. Και έκανε καλά τον άρρωστο. Λοιπόν, δεν μας κάνει ο Θεός να κάνουμε θαύματα. Όχι, δεν μας κάνει να θαυματουργούμε.
Μας ζητάει όμως να έχουμε μια ζωντανή σχέση μαζί του και να βιώνουμε την αλήθειά του στην πράξη. Οπότε δεν θα φοβόμαστε. Είναι πολύ βασικό να φοβόμαστε. Δεν θα γίνει κάποιο θεολόγο για να μην φοβάται. Όχι. Δόξα τω Θεώ. Δηλαδή υπάρχει η δυνατότητα σήμερα. Εάν ξεχνάμε ότι έχουμε πάρει το Άγιο Πνεύμα από το χρήσμα και αν το καλλιεργήσουμε αυτό το δώρο, αναπτύσσεται μια γνώση από το Θεό απευθείας. Διότι που λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, νεαρή, που λέει την πρώτη επιστολή του, έχετε λάβει το χρήσμα από τον Άγιο, με κεφαλαίωση, από τον Θεό, και γνωρίζετε πλέον ποια είναι η αλήθεια. Ποιος από εμάς έχει αίσθηση ότι έλαβε Άγιο Πνεύμα? Ως πόρο. Και ότι αν ζήσουμε πνευματική ζωή, αυτό θα καρποφορήσει με τη μορφή των αρετών. Ο Απόστολος Παύλος, όταν λέει ο κακός του πνεύματος στην αγάπη, χαρά, ειρήνη, μιλάει για κακό και κακό δίνει όποιος έχει πάρει σπόρο. Ποιος έχει αισθανθεί ότι έλαβε το Άγιο Πνεύμα σπόρο? Αντίθετα, οι περισσότεροι χριστιανοί νομίζουν ότι κάνουμε πνευματικό αγώνα ώστε να έρθει στο σημείο μηδέν να αποκτήσουμε κάτι. Δεν έχουμε τίποτα, είμαστε στερημένοι από τον Θεό και ξεκινάμε να αποκτήσουμε τον Θεό. Οπότε χάνουμε την ενδιαφέρον του πνευματικού αγώνα. Ενώ όταν ο άνθρωπος έχει αυτοσυνειδησία του χρήσματος, αυτής της βασιλικής φραγίδας που δέχτηκε, το ίδιο το Άγιο Πνεύμα που δέχτηκε, τότε έχει πολύ μεγαλύτερο θάρρος και παρακίνηση να κάνει πνευματικό αγώνα από εγκλωμοσύνη προς τον Θεό και μόνο. Έτσι αποκτάται η αυτοπεποίθηση εισαγωγικά. Δεν είναι η αυτοπεποίθηση του διαβασμένου να διαβάσει πολλά βιβλία, ούτε η αυτοπεποίθηση εκείνου που έχει μεγάλη ιστορία πίσω. Υπάρχουν κι άλλοι που έχουν μεγαλύτερη ιστορία από εμάς. Μάλιστα, ναι, αυτό. Η αυτοπεποίθηση εκείνου ο οποίος, πώς να πούμε, το Άγιο Πνεύμα μιλά μέσα από τη ζωή. Με την πίστη. Βεβαίως, πολύ ωραία τα λέει. Το ένα, ο κυρίαρχος ρόλος που έπαιξε ο ελληνικός λαός στο καινοδιαθηκικό πλαίσιο από τη στιγμή που συναντήθηκε με τον ελληνισμό, κατά πόσο του προσέδωσε τα χαρακτηριστικά και άλλους κινδύνους και τον πειρασμό στον οποίο μπήκε ο εβραϊκός λαός στην Παλαιά Διαθήκη, δηλαδή να θεωρήσει τον εαυτό του τα στόσιμα με την αλήθεια και να την αποστεώσει σε τέτοιο βαθμό που να θεωρεί ότι η αλήθεια άνευ αυτού δεν μπορεί να συνεχίσει να υπάρχει. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, αν θέλετε να σχολιάσετε, είναι λίγο επικίνδυνο το ερώτημα, μπορείτε και να μην το απαντήσετε. Κατά πόσο αποτελεί με την ίδια έννοια ορθόδοξη πρακτική το να επιθυμούμε τα πρεσβυγενή πατριαρχία να έχουν Έλληνα πατριάρχη. Γιατί αυτή είναι μια πρακτική που άλλοτε με ευθύ και άλλοτε με όχι και τόσο ευθύ τρόπο την ακολουθούμε συστηματικά. Αρχίζω από το δεύτερο που είναι πιο εύκολο. Όχι, δεν αποτελεί ορθόδοξη πρακτική. Πιθανόν να βοηθάει τον ελληνισμό, αλλά έχω σοβαρές αμφιβολίες αν είναι προς το συμφέρον της Εκκλησίας. Αυτό τελείωσε. Το θεωρώ. Το πρώτο τώρα θέμα, κοιτάξτε. Εδώ βλέπει κανείς την οικονομία του Θεού, δηλαδή πώς έγιναν πράγματα με το μεγάλο εξαγωγό που έφτασε μέχρι εκεί που έφτασε και με το διαδόχτυλο μετά η ελληνική γλώσσα διαδόθηκε τόσο. Πράγματι, οι Σκυτάλοι μετά από τον Πρέου έπρεπε να υπάρχουν οι Έλληνες, δηλαδή αυτό δείχνει η ιστορική πορεία. Δεν έχει να κάνει με το αν ήταν καλύτερος λαός ή χειρότερος. Μην το δούμε έτσι. Γιατί παράλληλα γίνονταν και άλλοι χριστιανοί. Γίνονταν και Ρωμαίοι, γίνονταν Σύριοι, γίνονταν διάφοροι. Διάφορες εθνικότητες. Αλλά τη Σκυτάλη ως κυρίαρχο πολιτιστικό ρεύμα μετά τον Εβραϊσμό, τον πήρε ο Ελληνισμό. Και αυτό ήταν απολύτως απαραίτητο, διότι χρειαζόταν να περάσει η διατύπωση της αλήθειας σε μια πιο σύνθετη μορφή, η οποία θα ήταν σε θέση να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της φιλοσοφίας που ακολούθησαν και των αιρέσεων. Είναι αμφίβολο αν θα μπορούσε η Εκκλησία, αν δεν είχε συναντηθεί με τον ελληνισμό, εάν θα μπορούσε να απαντήσει στις προκλήσεις της φιλοσοφίας και των αιρέσεων. Εκεί θα είχαμε μεγάλη καταστροφή, δηλαδή μπορεί να είχαμε να είχε συρρυκνωθεί η Εκκλησία σε κάτι πολύ μικρό αριθμητικά. Η συνάντηση με τον ελληνισμό ήταν απαραίτητη, διότι ο ελληνικός πολιτισμός έδωσε τις αφηρημένες έννοιες.
Η εβραϊκή γλώσσα δεν είχε αφηρημένες έννοιες. Στην εβραϊκή γλώσσα δεν υπάρχει, δεν νοείται αφηρημένη έννοια. Για να μιλήσει για τον άνθρωπο, ας πούμε, ο Εβραίος, θα χρησιμοποιήσει τη λέξη ψυχή ή σάρκα. Σημαίνει το ίδιο πράγμα, σημαίνει άνθρωπος. Για να μιλήσει για θλίψη, άγχος, στενοχώρια ή χαρά κτλ. Θα μιλήσει με όρους του πλάθνου του, των οργάνων του σώματος. Είναι μια πάρα πολύ υγιή γλώσσα. Δηλαδή, πατάει στο χώμα πολύ, στο έδαφος και στις ανθρώπινες πραγματικότητες. Όμως, ξέρουμε ότι ο πολιτισμός χρειάζεται συγκεκριμένες έννοιες και έχοντας κάνει αυτή την προεργασία οι πατέρες εκ των οποίων οι τρεις ιεράρχες είχαν σημαντικό ρόλο και άλλοι όμως, μπόρεσαν μετά να αναπτύξουν τα πράγματα σε τέτοιο σημείο που όχι μόνο οι αιρέσεις αυτές του 4ου και του 5ου αιώνα να αντιμετωπιστούν, αλλά νομίζω έκθεσαν την προϋπόθεση για να φανεί ένας μάξιμος τοπολογητής τον 7ο αιώνα, που ήταν ασύλληπτη η μορφή του. Δεν έχουμε ακόμα αφομοιώσει τι έχει πει αυτός ο άνθρωπος. Και αργότερα βέβαια πάνω σε αυτό και ο Γιώργος Παλαμάς και άλλοι χτίζουν το φώτιο κλπ. Επομένως, πράγματι υπήρξε όργανο του σχεδίου του Θεού, ο ελληνισμός τότε. Αυτό όμως, επειδή η ιστορία δεν σταματάει, δεν μπορούμε να την παγώσουμε την ιστορία. Ενδέχεται το μέλλον να κρύβει άλλες εκπλήξεις. Μπορεί στο σχέδιο του Θεού, αύριο ή μετά από 100 ή 500 χρόνια, δεν ξέρουμε, να υπάρξει ένας άλλος λόγος. Μπορεί δηλαδή η πολιτιστική και η ιδεολογική εξέλιξη του κόσμου να επιβάλλει να συναντηθεί ο χριστιανισμός με έναν άλλο πολιτισμό που θα έχει άλλα ελληνολογικά εργαλεία. Τώρα, ας πούμε, μια μικρή χούφτα δηλαδή, ένα ελάχιστο πυρήνα Ορθοδόξων Κινέζων αναπτύσσεται. Καλά, Αφρικανοί υπάρχουν, εντάξει. Δεν ξέρουμε αυτό σε 100 χρόνια από τώρα. Από πλευρά θεολογία ή Κορεάδε κτλ. Λοιπόν, είμαστε ανοιχτοί στο να διαλέξει ο Θεός άλλους πολιτισμούς, να πάρουν τη σκητάλη, και αυτό δεν σημαίνει ότι αποστρέφει το πρόσωπό του από εμάς τους Έλληνες. Δεν πάρουμε έτσι. Αν ο Θεός δεν αποστρέφει ποτέ το πρόσωπό του, αλλά έχει κάποιο λόγο να είναι δυσαρεστημένο από εμάς, είναι γιατί δεν τηρούμε τις εντολές του, γιατί δεν ζούμε σωστή χριστιανή. Είναι άλλο πράγμα εκείνο, είναι προς το συμφέρον της Εκκλησίας εκείνο με ποιο πολιτισμό θα συναντηθεί και θα γονιμοποιήσει ο πολιτισμός αυτός με την δική του γλώσσα και σκέψη το μήνυμα της Αποκάλυψης. Δεν θα πούμε εμείς το Θεό τι θα κάνει, είναι απολύτως ελεύθερος. Γι' αυτό και δεν συμφωνώ και θεωρώ ότι εγγίζει δηλαδή σχεδόν τα όρια της αιρέσεως το να αποκαλούμε κάποιοι τον ελληνικό λαό περιούσιο. Δεν υπάρχει περιούσιος λαός μετά τον Χριστό. Περιούσιος λαός υπήρξε ένας τότε, επειδή έπρεπε να υπάρξει μια μαγιά για να προετοιμαστεί ο ερχόμενος Χριστός στη γη. Μετά τον Χριστό, περιούσιος λαός είναι η Εκκλησία. Είτε είναι άσπρη, είτε μαύρη, είτε κίτρινη μέσα στην Εκκλησία. Όποιος έχει μεν τυπικά βαπτιστεί, αλλά δεν ενδιαφέρεται για τον Χριστό, δεν ανήκει στον περιούσιο λαό. Ας είναι Ελληνάρας ή Έλληνας, όπως λέμε. Όποιος ταπεινός, μαύρος, σε ένα χωριουδάκι της Αφρικής, ξυπόλυτος, ή ένας σύγχρονος Αμερικανός μέσα στη Νέα Υόρκη που έχει μεταστραφεί στην Ορθοδοξία, τηρεί τις εντολές του Θεού, είναι περιούσιο λαό. Δεν υπάρχει ένα μέρος όπου, πώς να πούμε, αναπαύεται το Άγιο Πνεύμα περισσότερο σε ένα λαό. Το Άγιο Πνεύμα αναπαύεται όπου τηρούν οι εντολές του Θεού. Ο κύριος Ματζαρίδης, ο καθηγητής, έχει περιγράψει του πατρός Σοφρονίου τη θεολογία αναλυτικά και σε ένα σημείο γράφει ότι σύμφωνα με τον κύριο Σοφρονίου και με την Ορθόδοξη Θεολογία, οι εντολές του Θεού είναι θείες ενέργειες. Τηρώντας κάποιος τις εντολές του Χριστού, μετέχει των ακτίστων ενεργειών. Λοιπόν, όποιος το κάνει αυτό, εκεί αναπαύεται το Άγιο Πνεύμα. Ας είναι στην Πάτρα, στο Ρίο, ας είναι στην Καλιφόρνια, ας είναι στην Ουγκάντα. Όποιος δεν το κάνει, δεν ανήκει στον περιούσιο λαό. Αλλά μην ξεχάσουμε να πούμε ότι υπάρχουν και άνθρωποι που δεν ανήκουν στην Εκκλησία ή ανήκουν τυπικά, αλλά δεν ξέρουν για τον Θεό τίποτα και τηρούν τις εντολές του Θεού. Υπάρχουν χριστιανοί που δεν το ξέρουν. Δεν το ξεχνάμε. Συνεργάζεται το Άγιο Πνεύμα με την ψυχή του.
το ερώτημά μου και εδώ θα περισσότερο στο ότι η Ιταλή ζημιά που έπαθε ο ελληνισμός, δηλαδή δομένο που πλευράς του ελληνισμού, με τη λάθος κατανόηση του ρόλου του εντός της Εκκλησίας. Σε σχέση με αυτά που έχετε στο δεύτερο θέμα σας περί νεωτερικότητα. Ότι ανέπτυξε ένα αρχισμό, δηλαδή μια επανάσταση και ψύχασμα, βέβαια. Στην ελληνική κοινωνία ή από αυτά που υπάρχουν σε μια αγγλική κοινωνία, ποιο είναι εκείνο το οποίο θα χτυπούσαν περισσότερο, δηλαδή πιο φάλτσο, ας πούμε, της κοινωνίας ή της ελληνικής εξορθόδοξης, της κατεπίφασης, να το πούμε έτσι, ή της δυτικής κοινωνίας, της μετανεωτερικότητας, θα χτυπούσαν περισσότερο. Δεν θέλω να ρισκάρω να πω πώς θα σκέφτονταν σήμερα τρεις άλλες μορφές. Εγώ απέχω πολύ από αυτούς, αλλά με βάση απλά τα κείμενά τους μπορώ να συνοψίσω και γραμματικά τι πολέμησαν τότε. Και αν τώρα βλέπουμε κάποια ομοιότητα, ας βγάλουμε, δεν έχει σπέρα μεγάλο. Πολέμησαν τότε, εννοείται την πλάνη και την αίρεση. Πολέμησαν την κοινωνική αδικία, δηλαδή τη χρήση της εξουσίας προκειμένου να καλύψει κάποιος την πλειοληψία του, ας πούμε, και την αυθαιρεσία του. Πολέμησαν το βρωμερό παρασκήνιο το εκκλησιαστικό, όπου το συνάντησαν και το πλήρωσαν αυτό. Το οποίο και αυτό τη γλώσσα της εξουσίας μιλάει. Τώρα σήμερα νομίζω υπάρχουν όλα αυτά, υπάρχουν κι άλλα. Αλλά εκείνο που βλέπω στα έργα τους είναι ότι δεν φοβήθηκαν το διαφορετικό. Συναντήθηκαν άφοβα από το διαφορετικό. Ίσως γιατί αγαπούσαν πολύ τον Θεό. Η αγάπη είναι αυτή που αποβάλλει τον φόβο. Ένα καινούργιο δεδομένο που έχουμε στην εποχή μας, ας πούμε, είναι το πόσο μας εξαπατά η εικόνα. Ο Αλεξάνδρος Σόρμος έχει εκφωνήσει πύρινους λόγους για τα τότε θέατρα της εποχής, ας πούμε. Αλλά τότε πήγαιναν πολύ λίγοι άνθρωποι, ας πούμε, συντριπτικά, αν είναι πρόκειτο αυτή η κοινωνία. Και δεν ήταν και το χάλι εκείνο των θεάτρων με τη σημερινή κοινωνία του θεάματος. Σήμερα, ας πούμε, μας ξελογιάζει η εικόνα πολύ, ένα νέο δεδομένο. Μέχρι σημείου να έχουμε εθισμούς, εξαρτήσεις δηλαδή από την εικόνα. Μέσα στις πολλές εξαρτήσεις που υπάρχουν, θα ξέρετε, εξαρτήσεις από ουσίες, από ναρκωτικά, από το φαγητό, από το τζόγο, από διάφορα πράγματα, υπάρχει και εξάρτηση από την εικόνα. Και από το διαδίκτυο, από την υπολογιστή, από τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, τηλεόραση κλπ. Λοιπόν, οι εξαρτήσεις γενικότερα είναι μία πρωτοτυπία της μετανεωτερικότητας. Είναι μια νέα μορφή παθολογίας, ψυχιατρικής παθολογίας. Και ουσιαστικά οι εξαρτήσεις αναπτύσσονται στο κενό της αγάπης. Οι εξαρτήσεις δοκιμάζουν, κάθε είδους εξάρτηση, δοκιμάζουν την ικανότητά μας να αγαπάμε. Μερικές φορές μάλιστα παίρνουν τη μορφή της αγάπης. Ψευδονύμως. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που είναι εξαρτημένοι σε ένα άλλο άνθρωπο. Αναφέρω και πριν και για τον τρόπο που προσκολόμαστε σε κάποιους πνευματικούς. Και αυτό μπορεί να γίνει ναρκωτικό. Είναι εξάρτηση. Εκεί αντί να αναπτυχθεί η υγιής αγάπη, είναι μια μορφή νοσηρής αγάπης η εξάρτηση. Λοιπόν, αυτό ισχύει για όλο τον είδο της εξαρτήσης. Είναι πάρα πολύ δυνατός ο πειρασμός της εξάρτησης. Ξελογιάζει ειδικά η κοινωνία του θεάματος, έτσι. Μην βιαστούμε να κατηγορήσουμε αυτούς που παίρνουν ναρκωτικά, γιατί στη γενιά μας των ενηλίκων υπάρχουν πολλοί εξαρτημένοι από τη τηλεόραση. Πάρα πολύ.
που αν δεν δούμε λίγο τηλεόραση κάθε μέρα δεν αλλάζει η διάθεσή μας. Και εκεί αυτό αναπτύσσεται σε κενό αγάπης. Ότι δεν μας αγαπάνε. Ότι δεν αγαπάνε. Δηλαδή πρέπει να αγαπήσει πολύ ο άνθρωπος τον Θεό για να μπορέσει να ξεφύγει από τέτοιου είδους πειρασμούς. Μια τελευταία ερώτηση για να τρέχει το... Ναι, και αν υπάρχει κανείς άλλος ή μην παραπονεμένος, πληροφορείτε. Επειδή η κλεψίδα του χρόνου μας επιλύει. Πράγματι, στο τέλος θα ήθελα να ρωτήσω κάτι, γιατί εγώ προσπαθώ να βγάλω κάποιο συμπέρασμα ύστερα από αυτά τα πολύ ωραία που άκουσα, κυρίως την δική σας τοποθέτηση. Προσπαθώ λοιπόν να βγάλω το συμπέρασμα, μήπως πρέπει στη σημερινή εποχή να ατονίσει αυτό που μάλλον ο Απόστολος Παύλος το είχε πει, που συναγελάζεστε, γιατί δεν είμαι μέσα στα πράγματα, κάπως έτσι δεν είχε πει. Θα πρέπει δηλαδή να αλλάξει κατά κάποιο τρόπο η ψυχοσύνθεσή μας, ώστε να μπορούμε πλέον να συναλλασσόμαστε με αλλόθρησκους, με δεν ξέρω πώς, με κάποιους διαφορετικούς από εμάς. Είναι ένα... Εγώ δεν πρόκειται καμία άλλη αλλαγή στην ψυχοσύνθεσή μας, παρά μόνο το να μάθουμε να αγαπάμε πολύ τον Θεό. Όταν αγαπούμε πολύ τον Θεό, θα αγαπούμε και τις εικόνες Του. Και οι εικόνες του Θεού είναι όλοι οι άνθρωποι. Και δεύτερον, όταν αγαπούμε πολύ τον Θεό, δεν θα έχουμε φόβο. Από εκεί και πέρα, εξαρτάται πού θα βρεθούμε, πού θα μας καλέσει αυτός να ζούμε. Άλλος ζει εδώ, άλλος στο εξωτερικό, άλλος εδώ, αλλά σε 10 χρόνια έχει αλλάξει το κλίμα γύρω του, ας πούμε, που δεν έχει άλλη. Ατονεί πάντως η προτροπή του Αποστόλου Παύλου αυτή. Καταρχήν δεν θυμάμαι να έχει πει τέτοια προτροπή. Μη συναγελάζεστε. Υπάρχει μία. Το μη συστηματίζεστε. Το μη συστηματίζεστε δεν σημαίνει ότι του κάνετε παρέα του άλλου. Αλλά μην παίρνετε τα άσχημα που έχουν να σα δώσουν. Μην αφομοιώνεστε στην οτροπία. Ίσα ίσα, μιλήσατε αποστολή. Την αποστολική μας μαρτυρία. Όταν εσείς στην αποστολική μαρτυρία είναι αυτονόητο ότι προστατεύεις τον εαυτό σου από το να πάρεις τέτοιες συνήθειες και μεταδίδεις κάτι άλλο διαφορετικό. Εννοείται, δηλαδή δεν αλλάζει η στάση μας απέναντι στην αμαρτία γενικότερα. Αλλά η αμαρτία δεν είναι μόνο οι εμφανείς συνήθειες που παίρνουμε από τους άλλους, τα χοντρά πάθη, ας το πούμε έτσι. Αμαρτία είναι και ο ναρκισισμός, έτσι, η περιφρόνηση, ας πούμε, του άλλου. Δηλαδή, πώς να πούμε, είναι, ξέρετε, ο θρησκευτικός ναρκισισμός είναι πολύ εκλεπτισμένος. Τέλος πάντων, θα να πω κάποιο παράδειγμα, αλλά μην το πω, δεν πειράζει. Για τελευταία ερώτηση. Κατά βασίλη, πώς θα έφτασουν στον σύγχρονο άνθρωπο ότι όλα αυτά τα αγώνα που έχουν προσπάθει η υπέρβαση τη ύλη, τώρα θα βρουν εύκολα. Είμαστε στην εποχή των αμέσων. Κοιτάξτε, ίσως γι' αυτό ακριβώς γίνεται πιο επίκαιρο το ότι η Εκκλησία μας μιλάει για την αγάπη προς τον Θεό. Κάποια εποχή που δεν ήταν τόσο δύσκολο, ας το πούμε έτσι, να είναι κανείς χριστιανός με τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται έτσι, όχι ουσιαστικός χριστιανός. Δεν έβρισκε μεγάλη δυσκολία κάποτε στην κοινωνία κανείς για να ακολουθεί αυτόν τον δρόμο. Εκείνη την εποχή δεν αισθανόταν ότι χρειάζεται και ιδιαίτερη θυσία, άρα δεν είχε το κίνητρο της αγάπης τόσο. Τότε υπήρχαν άνθρωποι που πήγαιναν στην Εκκλησία από φόβο προς τον Θεό. Υπήρχαν άνθρωποι που πήγαιναν στην Εκκλησία επειδή έτσι πρέπει, είναι το κανονικό, δηλαδή για την καλή εικόνα του στην κοινωνία. Ειδικά σε αστικές καθώς πρέπει κοινωνίες, μετρούσε πολύ το τι συμπεριφορά έχει. Λοιπόν, σήμερα αυτό δεν μπορεί να σταθεί καθόλου. Αν σταθεί κάτι, είναι η αγάπη προς τον Θεό. Μπορούμε να εμπνεύσουμε στα παιδιά μας αγάπη προς τον Θεό. Ερώτηση πριν από αυτό. Την έχουμε εμείς. Πόσο την καλλιεργούμε. Αυτά κρίνονται τώρα. Αυτά κρίνονται. Και έχουμε δίπλα μας θρησκείες, οι οποίες δεν είναι μόνο βία και φανατισμός. Το Ισλάμ δεν βλέπουμε μόνο τους τρομοκράτες. Το Ισλάμ έχει βγάλει μυστικούς. Έχει βγάλει ανθρώπους που υμνήσαν το θείο έρωτα. Ποιο είναι το Ισλάμ. Φανταστείτε οι χριστιανοί πώς πρέπει να ζουν την αγάπη προς τον Θεό. Όχι, ο Θεός δεν είναι άνθρωπος, είναι βλασφημία να το πεις αυτό. Υπάρχει τεράστιο χάσμα μεταξύ Θεού και ανθρώπου. Με λίγα λόγια, δηλαδή, οι εξελίξεις δοκιμάζουν τη χριστιανοσύνη μας και αποδεικνύουν, αν θέλετε, τη γυμνότητά μας. Αυτό εγώ δεν το μπορώ και το λέω δηλαδή, γιατί δεν θέλω να χριστουπλακώνω τους ανθρώπους, αλλά μπορώ και το λέω γιατί θεωρώ ότι κανονικά δεν πρέπει να σας χριστουπλακώσει. Δεν είναι απεσιόδοξο αυτό. Είναι κατεξοχήν αισιόδοξο, που σημαίνει
ότι βρισκόμαστε μπροστά σε νέες ευκαιρίες, νέες προκλήσεις που μπορούμε άνεστα να το αποκριθούμε. Δηλαδή να είναι ευεργέτης μας ο άλλος, ο ξένος, ο αντίθετος. Ρωτήσανε ένα σκητή ηλικιωμένο που προσεκόταν πολύ καλά, ποιος έμαθε για να προσέχεις τόσο. Ο διάβολος δεν έμαθε. Με αυτά που μου έκανε, έμαθε να προσέχει. Υπάρχει άλλη ερώτηση. Απλά μια παρατήρηση στο περιούσιο λαό. Ως υπενθύμηση, η περιούσιος λαός δεν είναι συγκλήδιο όσο Ισραήλ, πιστεύω. Είναι το λίμα, το ευχάριστο λίμα. Απλά, επειδή σήμερα με την ερμηνεία που δίνει κάποιος παλιά διαθήκη, πάμε σε άλλο δρόμο. Ένα ερώτημα με δύο προτιμέντα που είναι στην επίδυνα. Δηλαδή, ένα, ο Εσκάτος γίνεται πολίτης λόγος, στο όνομα της δημοκρατικότητας και της ελευθερίας. Εσκάτος γίνεται πολίτης λόγος, στο όνομα της ελευθερίας και της δημοκρατικότητας των πλουραλιστικών κοινωνιών, να αφαιρεθούν τα θρησκευτικά σύμβολα πρωτίστως από τους δημόσιους χώρους και κυρίως από τα σχολεία. Και θα ήθελα το ερώτημα μέσα αυτό είναι, μπορεί μια κοινωνία να ζήσει χωρίς σύμβολα? Ένα αυτό. Και δεύτερον, έχει σχέση με το μάθημα των θρησκευτικών σε σχέση με την κατήχηση που είπαμε και τα καταληκτικά πριν. Υπάρχουν τάσεις σήμερα, μένουμε στο μάθημα όπως είναι και αναλαμβάνει την κατήχηση το Υπουργείο Παιδείας, αλλάζουμε το μάθημα και πώς το αλλάζουμε σε μια πλουραλιστική κοινωνία? Κοιτάξτε, το δεύτερο είναι πολύ πολύπλοκο θέμα και δεν μπορώ να αναφερθώ τώρα για τα σχετικά. Ένα τεράστιο ζήτημα, έχουν γραφτεί πολλά, δόξα τω Θεώ. Υπάρχει μια ζήμωση μεγάλη που γίνεται απόψε για το θέμα αυτό. Για το πρώτο και τα σύμβολα, πράγματι είναι κάπως υποκριτικό. Δηλαδή, μας ενοχλούν τα θρησκευτικά σύμβολα και δεν μας ενοχλούν τα σύμβολα που κρέμονται από τα περίπτερα του Σκάι. Παντού, κάθε 10 μέτρα, αυτό το χάρι. Είναι μια υποκρισία στην κοινωνία μας. Αυτό είναι ένα πράγμα όμως, το λέμε, το διακηρύσουμε και αν θέλετε είναι και μια κριτική σε αυτούς τους φανατικούς για το εξυγχρονισμό. Άλλο ζήτημα όμως, διαφορετικό. Οφείλουμε ως Εκκλησία να ζούμε σαν να έχουν καταληφθεί τα σύμβολα. Δηλαδή να προετοιμάζουμε την επόμενη μέρα. Από χτες ήδη, όχι από αύριο, από χτες. Και όχι να ελπίζουμε ότι με τον αγώνα μας θα αντισταθούμε σε αυτό. Μπορεί να κάνουμε κάποια αντίσταση και ίσως πρέπει να κάνουμε σε κάποια θέματα, αλλά πρέπει να προετοιμάζουμε την επόμενη μέρα.